αστικό κέντρο από τα μεγαλύτερα της χώρας. Ο Δήμος Λαρισαίων, ο Απόστολος Καλογιάννης και η Δημοτική Αρχή εκ των θεσμικών τους ρόλων διατηρούν ουσιαστική επικοινωνία και πολύ καλές σχέσεις με τη φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλία και στη Λάρισα. Η διατήρηση του ίδιου θετικού στάτους ασφαλείας στην πόλη και για τα επόμενα πολλά χρόνια, παρά τις νέες δυσκολίες τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας, πρέπει να είναι επιδίωξη και ζητούμενο όλων των θεσμικών αρχών και φορέων της Λάρισας. Εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε και γι' αυτό συνεργαζόμαστε. Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Λαρισαίων θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Το πρόσφατο λυπηρό περιστατικό στο Φρουρίο είναι αυτονόητα καταδικαστέο. Δεν μπορεί κανείς νοήμων άνθρωπος να μην καταδικάζει τέτοια γεγονότα και να μην εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες αστυνομικούς. Αυτό επιτάσσει κοινή λογική. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως χρειάζεται κυρίως ψυχραιμία, νυφαλιότητα και λειτουργία των θεσμών της δημοκρατίας μας. Ψυχραιμία και νυφαλιότητα έχει ζητήσει η Δημοτική Αρχή και για άλλο μεμονωμένο περιστατικό σε πάρκο της πόλης. Έτσι πορευόμαστε εμείς. Δεν μας προκαλεί βέβαια εντύπωση που τις τελευταίες ώρες ο συνδικαλιστής πρόεδρος των αστυνομικών της Λάρισας σε δημόσιες τοποθετήσεις του αφήνει διάφορες περίεργες αιχμές κατά της Δημοτικής Αρχής. Παρά το γεγονός ότι τα πρώτα χρόνια της θητείας μας επιζητούσε τη συνεργασία και τη στήριξη του Δήμου σε θέματα της Ένωσης και την πήρε απλόχερα. Τα τελευταία χρόνια έχει πλέξει το δρόμο της αντιπαράθεσης. Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Τον αφήνουμε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο αφού τον επιλέγει. Εξάλλου είναι γνωστό στη Λάρισα και σε όλη την Ελλάδα για την ακραία ρητορία του. Εμείς επαναλαμβάνουμε τη θέση μας. Δήμαρχος και Δημοτική Αρχή εργάζονται αδιάκοπα για το σήμερα και το αύριο της Λάρισας, σοβαρά και μεθοδικά, σε συνεργασία με τα υπεύθυνα πρόσωπα, με αίσθηση του δεσμικού καθήκοντος και του χρέους μας προς τις Λαρισαίες και τους Λαρισαίους. Σε συνεργασία με την ηγεσία της Ελλάδας, η Λάρισα θα παραμείνει ζωντανή, ασφαλής και ανοιχτή πόλη. Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Όσοι επιλέγουν άλλους δρόμους και έχουν άλλους μικροπολιτικούς στόχους, τους αφήνουμε στην κρίση των πολιτών. Αυτή είναι η τοποθέτηση, έτσι είναι το δελτίο τύπου που έβγαλε ο Δήμος. Έτσι, είναι η τοποθέτηση του Δημάρχου, ας το πω έτσι. Εγώ προσωπικά να πω ότι πραγματικά είναι λυπηρό το γεγονός που συνέβη. Όμως, ίσως δεν δείχνουμε πολλές φορές την ίδια ευαισθησία για ανάλογα περιστατικά που συμβαίνουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Για το ψήφισμα, για μένα θα πρέπει να καταδικαστεί το ίδιο το γεγονός, να τονιστεί το θέμα της συνεργασίας που υπάρχει και μεταξύ των φορέων και με την φυσική ηγεσία της αστυνομίας. Έτσι. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε αυτή η συνεργασία και ήταν άμεση σε πάρα πολλές περιπτώσεις και προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Και βέβαια ότι η Λάρισα είναι πραγματικά μια ασφαλής πόλη σε σχέση με, τέλος πάντων, με άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτά. Κύριε Σουλτή, αναφέρονται όλα αυτά βέβαια στο ψήφισμα, άρα εμείς συμφωνούμε. Παρακαλώ. Να πάει σε διαπαραταξιακή. Τοποθετήσεις, πεντάλεπτες, δίλεπτες για τους υπόλοιπους συμβούλους και αν θέλετε απάντηση, αν επιθυμείτε να πάει στην διαπαραταξιακή, όπως πρότεινε ο κύριος Σουλτής. Παρακαλώ, τοποθετήσεις. Εννοείται. Κύριος Κρίκης. Καταρχάς, να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι η ευαισθησία ορισμένων δημοτικών συμβούλων για τους συναδέλφους τους θα πρέπει να γίνεται όχι μονάχα σε τέτοια περιστατικά, αλλά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα, όπως παραδείγματος χάρη ζητήματα που αφορούν και την ίδια την ασφάλεια των εργαζόμενων στην ελληνική αστυνομία, όπως το γεγονός ότι έχουν έρθει ζητήματα ενίσχυση στο Δήμο για αλλαγή ελαστικών σε μηχανές, αυτοκίνητα και να πηγαίνουν οι ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, δηλαδή στην κυβέρνηση, στο αρμόδιο Υπουργείο που έχει αφήσει τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους τους έκθετους. Κύριε Γερόπουλε, σας παρακαλώ. Κύριε Γερόπουλε. Δεν πειράζει. Σας παρακαλώ. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα κανονισμού. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν έκανε καμιά σοβαρή διακοπή. Εντάξει. Άρα, για μας το κύριο ζήτημα είναι λοιπόν αυτό. Το ζήτημα που έβαλε το ψήφισμα πλαταίνει πολύ περισσότερο τη συζήτηση, όπως επίσης και το θέμα για την ασφάλεια και την ασφαλή πόλη, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, ούτε η Λάρισα είναι μια ασφαλής πόλη εντός εισαγωγικών, ούτε μια επικίνδυνη πόλη. Όλα έχουν προϋποθέσεις.
Και οι προϋποθέσεις είναι στο γεγονός ότι είμαστε σε μια κοινωνία ανισοτήτων που τροφοδοτεί, αν θέλετε, και παραβατικές συμπεριφορές, αλλά και συμπεριφορές οι οποίες φτάνουν τον άλλον στα όρια του, που πολλές φορές οδηγείται σε παραβατική συμπεριφορά. Επειδή δεν υπάρχει κράτος και υπηρεσίες να τον προστατέψουν, επειδή το κράτος και οι υπηρεσίες του δεν λειτουργούν για να τον προστατέψουν. Λειτουργούν δηλαδή προς όφελος της άρχουσας τάξης. Γι' αυτό ξαναλέω ότι η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, όπως και οι άλλοι μηχανισμοί του αστικού κράτους, είναι κύρια κατασταλτική μηχανισμή του λαϊκού κινήματος, του εργατικού κινήματος εργατικής τάξης. Γι' αυτό βλέπουμε και μία σπουδή, αν θέλετε, για να κατασταλούν αγώνες. Εκεί υπάρχει μια καλή προετοιμασία, ας πούμε, από το κράτος. Εκεί ρίχνονται όλες οι δυνάμεις. Τα ζούμε αυτά. Έτσι τα ζούμε. Στα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη, λείπουν καθηγητές, λείπουν εκπαιδευτικοί, λείπει βοηθητικό προσωπικό, αλλά μπήκανε χιλιάδες αστυνομικοί μέσα εκεί, με ειδικό σώμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μην ανοίξουμε τη συζήτηση για το έργο της αστυνομίας. Ξαναείπα και πριν ότι το έργο της αστυνομίας, κύρια, όπως και των άλλων μηχανισμών, είναι κατασταλτικό. Από την άποψη αυτή, εμείς δεν συμφωνούμε. Ούτε με το ψήφισμα που κατατέθηκε από την πλευρά της κυρίας Καραλαριώτου, ούτε φυσικά να πάμε σε ένα ψήφισμα, όπως ακριβώς μπήκε από τη Δημοτική Αρχή, ότι με τη συνεργασία του Δήμου, γιατί ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της πόλης, κύριε Αντιδήμαρχε. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια της πόλης. Ποιος το λέει αυτό? Δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, έβγαλε το γραφείο τύπου μια ανακοίνωση για να δικαιολογήσει, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί άμα είναι να ξέρουμε ποιος έχει τις ευθύνες εδώ. Γιατί εντάξει, και εδώ ο μηχανισμός, ο πρωτοβάθμιος, ας πούμε, αστικός. Η πόλη όμως, κύριε Νταΐ, έχει και εργάτες, έχει και αυταπασχολούμενους, έχει και βιομήχανους, έχει και επιχειρηματίες μεγάλους. Και ιδιοκτήτες ΠΑΕ και διάφορους. Αλλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι σε αυτή την πόλη. Γι' αυτό λέω ότι εμάς μας ενδιαφέρει, αν θέλετε, άλλα πράγματα σε σχέση με την ασφάλεια. Εμάς μας ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη, να μην παρακολουθούνται τα τηλέφωνά μας από την αστυνομία. Εμάς μας ενδιαφέρει να μπορεί ένας εργάτης να πάει να συμμετέχει σε μια γενική συνέλευση, να ψηφίσει για την απεργία και να μην τη μάθει την άλλη μέρα το πρωί την ψήφο του, το αφεντικό του. Έχουν πιαστεί πάρα πολλές φορές αστυνομικοί και ασφαλίτες μέσα σε. Έχουν πιαστεί, κύριε Αργυρόπουλε, μπορώ να σας φέρω πολλά δημοσιεύματα. Λοιπόν, δεν γνωρίζετε, κύριε Αργυρόπουλε. Δεν γνωρίζετε, κύριε Αργυρόπουλε. Άμα γνωρίζετε το τι σημαίνει, άμα θέλετε κατηδία μπορώ να σας πω. Λοιπόν. Αλλά για μας λοιπόν το κύριο είναι οι λαϊκές ελευθερίες. Οι λαϊκές ελευθερίες λοιπόν δεν εξασφαλίζονται από τη δράση της αστυνομίας. Το αντίθετο συμβαίνει. Η αστυνομία πολλές φορές καταστέλει, παρακολουθεί τη δράση του κινήματος. Έχουν πιαστεί πολλοί ασφαλίτες μέσα σε γενικές συνελεύσεις συνδικάτων και συλλόγων και έχουν πεταχτεί έξω κακήν κακός. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα τέτοιο ψήφισμα εμείς δεν μπορούμε να το στηρίξουμε, ούτε φυσικά συμφωνούμε να πάμε σε διαπαραταξιακή επιτροπή για να βγάλουμε ένα ψήφισμα με λιαμένες γωνίες που να καλύπτει και να τους βάζει όλους μέσα. Να αναλάβει η κυβέρνηση τις ευθύνες της, να διαλευκανθεί η υπόθεση, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι στην ελληνική αστυνομία όπως πρέπει να προστατευθούν, ενώ τα μισθολογικά τους, τα εργασιακά τους δικαιώματα, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, έτσι και αυτοί βιώνουν αυτήν ακριβώς την κατάσταση που βιώνουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Γι' αυτά, αν θέλετε, Πέτρο, να συζητήσουμε και για τις συνθήκες ασφάλειας λειτουργίας, δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν. Τα παλιά οχήματα, τα μη ελαστικά, όλα αυτά, ναι, να ρίξουμε τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γούλα, παρακαλώ. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των πολιτών, για τις υπηρεσίες των πολιτών, και αυτό είναι έργο της αστυνομίας. Όπως είπε ο κ. Σούλτης, πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και την αστυνομία, πώς θα εκπληρωθεί αυτό το έργο. Κατακρίνω και καταδικάζω αυτές τις επιθέσεις στους αστυνομικούς και η πρότασή μας είναι να πάει στην διαπαραταξιακή να βγει ένα νέο ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γούλα. Άλλη τοποθέτηση, κύριε Γαβρούλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγματι, το περιστατικό είναι ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη στην πόλη. Προφανέστατα είναι καταδικαστέο, αλίμονο, το καταδικάζουμε απερίφραστα. Εμείς, βέβαια, σε ανάλογες περιπτώσεις δείχνουμε αντίστοιχες ευαισθησίες, δηλαδή δεν είμαστε μόνο μερός να κατακρίνουμε τη μία την άλλη πλευρά. Θέλω να πω ότι όσες φορές χρειάστηκε και την αστυνομική βία, όταν υπήρξε αυθαιρεσία στην Αθήνα, για παράδειγμα, που μας προβλημάτισε, την καταδικάσαμε. Και για την πανεπιστημιακή αστυνομία, έχουμε πει την άποψή μας, η οποία δεν ήταν υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Όπως και να έχει, λοιπόν, το γεγονός είναι καταδικαστέο. Θα πρέπει να διαλευκανθεί η υπόθεση. Προφανώς και τον Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει και καλώς τον προβληματίζουν θέματα ασφάλειας των συμπολιτών μας. Το ψήφισμα, σαφώς, από τη στιγμή που ήρθε τώρα, θα πρέπει σίγουρα να πάει σε διαπαραταξιακή. Το ζήτημα της αγαστής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και αστυνομίας το θεωρώ αυτονόητο. Ούτως ή άλλως δεν είναι προς συζήτηση. Επομένως, συμφωνούμε στην διαπαραταξιακή επιτροπή για το ψήφισμα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γαβρούλα. Σύντομος και αυτός. Κύριε Νάρη, παρακαλώ. Ανάμεσα στην άθλια προσπάθεια παρουσίασης της αστυνομίας ως κατασταλτικού οργανισμού και στην αγιοποίηση της αστυνομίας, υπάρχει, απλώνεται το ευρύ πεδίο της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι ότι επίθεση ενάντια σε αστυνομικά όργανα απρόκλητη και σχεδιασμένη, θα ρωτήσω εγώ, δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μιας μικροεγκληματικότητας, αλλά σαφέστατα και πολύ ορθά πρέπει να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί καθιστά αναβάθμιση μιας πολύ δύσκολης κατάστασης που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Και όσο χαϊδεύουμε τέτοια φαινόμενα, ή αν θέλετε να το πω πιο έτσι ευγενικά, αγνοούμε τέτοιες καταστάσεις, τόσο αυτές γιγαντώνονται και μεγαλώνουν. Εμείς έχουμε ως παράταξη, έχουμε δεχτεί 2 φορές επιθέσεις από άθλια υποκείμενα, τα οποία είτε θελήσαν να σταματήσουν εκδήλωση, είτε θελήσαν να χτυπήσουν κέρια την προσπάθειά μας να είμαστε, να λάβουμε μέρος στις εκλογές. Δεν είχαμε την αντίστοιχη υποστήριξη από την αστυνομία και σε προσωπικό μου άρθρο έχω δηλώσει ότι είμαι μαζί τους ακόμα και όταν στέκονται απέναντί μου. Η αστυνομία δεν είναι κατασταλτικός οργανισμός, είναι συστατικό στοιχείο της κοινωνίας μας. Πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο και τέτοιου τύπου επιθέσεις πρέπει απερίφραστα να καταδικάζονται χωρίς ναι μεν αλλά. Αυτά τα ναι μεν αλλά είναι που μας έχουν φάει και μας οδηγούν σε δύσκολες ατραπούς. Είμαι σαφέστατα υπέρ του ψηφίσματος, είτε πάει σε διαπαραταξιακή, είτε όπως θα προτιμούσα να ψηφίζονταν εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Νάρη. Άλλες τοποθετήσεις από συναδέλφους. Κύριος Αργυρόπουλος, 2 λεπτά, συνάδελφοι όλοι σας. Κύριοι συνάδελφοι, πέραν της έντονης φορτισμένης κατάστασής μου ως ένστολος Έλληνας αστυνομικός, σήμερα θα μιλήσω ως πολίτης και δημοτικός σύμβουλος αυτής της πόλης. Οι 2 συνάδελφοί μου, 2 οικογενειάρχες αστυνομικοί, δεχθήκανε μία οργανωμένη, δολοφονική επίθεση. 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ξαφνικά, αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν με χτυπήματα από συντρογροθιές, με σπασμένα χέρια, και τι κάνανε? Πήγαν να κάνουν διαταγμένη υπηρεσία, να προασπίσουν τη δημόσια ασφάλεια, να προασπίσουν τη νύχτα τον κάθε έναν μας. Αυτοί οι συνάδελφοι
που δεχτήκαν αυτή την επίθεση θέλανε την υποστήριξη όλων των αρχών της πόλης. Όχι για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, αλλά ως παρηγοριά και ως ένα γεγονός για να μπορέσουν οι ίδιοι να νιώθουν ανακούφιση, ότι έχουν τους φορείς δίπλα τους. Ευτυχώς, η ελληνική δικαιοσύνη είπε ότι με την απόφασή της να μην κάνει ανασταλτική την ποινή και να στείλει στη φυλακή αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια υπάρχουν και οι υπόλοιποι που πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, να οδηγηθούν στη φυλακή, ότι όταν επιτίθεσε δολοφονικά απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον, η θέση δεν είναι μέσα στην κοινωνία, αλλά μέσα στη φυλακή. Μιλήσαμε και για άλλα πράγματα. Διαβάζω όμως μια ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων και πραγματικά μου προκαλεί τεράστια έκπληξη. Αντί να αναφερθείτε αποκλειστικά στο θέμα της καταδίκης της δολοφονικής πράξης των ένστολων αστυνομικών, είδαμε ότι καταδικάζεται γενικότερα και άλλες συμπεριφορές. Αναφέρατε τους Ρωμά, αναφέρατε τους συνδικαλιστές, τους εκλεγμένους. Οι Έλληνες οι συνδικαλιστές της Λάρισας, η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, το μόνο που κάνει είναι να προασπίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων αστυνομικών. Και πρόσφατα, στις πρόσφατες εκλογές, είχαμε συντριπτική αποδοχή και του Προέδρου και της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας από τους Έλληνες αστυνομικούς, με σχεδόν 80% τους ξαναεκλέξαν και τους ανανεώσαν τη θητεία. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε επίθεση στους εκλεγμένους εκπροσώπους, γιατί οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι πραγματικά το μόνο που θέλουν, δεν θέλουν τα ιδιωτικά τους συμφέροντα. Όσον αφορά τη συνεργασία με το Δήμο, μην ξεχνάμε, γιατί το έχετε ξαναναφέρει στις ανακοινώσεις σας, ότι η ελληνική αστυνομία μέσω των παραβάσεων έχει φέρει έσοδα στο Δήμο πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ανταποδοτικά δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Και για να απαντήσω και στον κύριο Κρίκη, ναι, είμαστε στην εποχή που ο Έλληνας εργαζόμενος αστυνομικός ακόμα το επάγγελμά του δεν είναι επικίνδυνο. Ευχαριστούμε πολύ. Βάζει το λόγο, όλοι σας. Το λόγο. Παρακαλώ, κύριο Νταΐ. Το λόγο. Δύο λεπτάκια σας. Ένα λεπτό δεν χρειάζεται. Έλα τώρα. 3,5 λεπτά μίλησε ο κύριος Γυρόπουλος. Άσε τώρα να κάνω τη δουλειά μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Το θέμα του κανονισμού είναι. Δύο λεπτά είναι, δεν είναι τρία. Πρόεδρε, θέλω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, κύριε Νταΐ, ελάτε. Παρακαλώ, πρόεδρε, τρίτη φορά. Το λόγο, κύριος Νταΐς, για δύο λεπτά, είπαμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σας ξέρω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής, έτσι, γιατί αυτή ανέγνωσε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σούλτης, είναι ξεκάθαρη. Και νομίζω ότι ξεκάθαρο είναι και μέσα στο σώμα, όλοι μας, ότι είναι ένα καταδικαστέο περιστατικό. Προφανώς, σύσσωμη και το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω και οποιοδήποτε φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στα κοινά της πόλης και όλα αυτά το καταδικάζουν. Αλλά από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, υπάρχουν δηλώσεις, ακόμη και στην ίδια την ανακοίνωση, η οποία αφορά το ίδιο το περιστατικό, όπου χαρακτηριστικά λέει, τελειώνοντας ανακοίνωση, η πόλη όταν δεν υπάρχουν νόμοι καταλύεται. Δεν καταλαβαίνουν. Τι θέλουν να πούν. Τι νοούν, δεν υπάρχουν νόμοι. Αυτό το λέει η ίδια η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών. Λάρισας, προφανώς δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή είναι. Άρα, μην μπερδεύουμε κάποια πράγματα. Προφανώς και είναι καταδικαστήριο, το επαναλαμβάνω, το περιστατικό και το χτύπημα και οι σωματικές βλάβες και όλα αυτά που περνάνε οι αστυνομικοί, οι εργαζόμενοι. Αλλά ο συγκεκριμένος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών το γνωρίζουμε όλοι. Και στην πόλη και νομίζω το γνωρίζουν και στο Πανελλήνιο. Ήταν αυτός που είχε πει τότε, στα επεισόδια, στη Νέα Σμύρνη, σιγά τι έγινε για τρεις γκλοπιές, καθόμαστε και απολογούμαστε. Αυτός είναι.
Ο ίδιος είναι, δεν έχει αλλάξει. Και με τις δηλώσεις του, το συνέχισε πέρα από την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών, σε κάποιο μέσο τοπικό, έτσι προσπάθησε να βάλει μέσα στο πλέγμα αυτό και την Δημοτική Αρχή. Εντάξει, κοιτάξτε, άκουσα κάποιον εδώ μέσα να λέει μπερδεύει τις εποχές, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις η αστυνομία. Πώς τι... Μάλλον εσείς μπερδεύετε τις εποχές. Εσείς και όλο αυτό το κυβερνητικό φιάσκο, όλο αυτό το κυβερνητικό φιάσκο, παρακαλώ, εσείς μπορείτε, ησυχία. Εσείς νομίζω, παρακαλώ, δεν παρακολουθήσατε, παρακαλώ, τον Κώστα Καραμαλή στα Ανόγια φαίνεται. Παρόλο που είστε και εμπιστός του, δεν τον ακούσατε, δεν τον παρακολουθήσατε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Συγγνώμη, κύριε Νταΐ. Δεν το παρακολουθήσετε πριν λίγο από τις μέρες τον Κώστα Καραμαλή, κύριε, να τα βάζει συγγνώμη με λίγο όλα αυτά τα συστήματα. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Συνάδελφοι, κύριε Γυρόπουλε, δεν έχετε το λόγο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τι έχετε πάρει. Την Ματινάδα δεν λοιπόν την θυμάμαι εγώ. Κύριε Νταΐ, κύριε Νταΐ, σας παρακαλώ. Λόγω μετά από μέρα, γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ ολοκληρώσατε ωραία Ματινάδα, αλλά φαίνεται ούτε αυτή. Κύριε Νταΐ, ολοκληρώσατε. Ο άνθρωπος, ο φίλος, τα λοιπά την παρακολούθησε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Νταΐ, ηρεμήστε, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Λοιπόν, ηρεμήστε. Λοιπόν. Κύριος Καλαμπαλίκης, έχετε στο λόγο. Ο κύριος Καλαμπαλίκης έχει ζητήσει το λόγο και μην διακόπτει. Σας παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέπω. Σας ακούω. Συγχωρεμένος. Κύριε Πρόεδρε, επειδή το βλέπω ότι γίνεται σε πάρα πολλές συνεδριάσεις. Ή θα έχουμε την ελευθερία να λέμε εδώ μέσα ο καθένας τις απόψεις, τα πολιτικά του πιστεύω, χωρίς να διακόπτονται ή χωρίς να υπάρχει αυτήν η οχλαγωγία, ή θα το μετατρέψουμε σε αίθουσα, πώς να το πω, αυτά που γινόταν στα πανεπιστήμια πριν από 10-20 χρόνια. Δηλαδή, αν θέλετε, δεν είναι ζήτημα δηλαδή πλειοψηφία, είστε 11, είναι 10-20, είναι 21, δηλαδή... Αν σε κάτι που διαφωνεί κάποιος που λέμε γίνεται αυτό, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Κρίκη, και επειδή ευχαριστώ, γίνεται πολλές φορές. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Ευχαριστώ και για λέω, τη βοήθεια. Ευχαριστώ γιατί, για τη βοήθεια. Γιατί εμείς που είμαστε λιγότεροι στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάντα βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Και εγώ άκουσα την πριν θεωρώ να λέω χρήσιμη, πράγματα, την θεωρώ αλλά χρήσιμη, δεν είναι έτσι. Την θεωρώ χρήσιμη. Ευελπιστώ ότι θα το σεβαστούν. Εγώ κάνω προσπάθεια και προηγουμένως, αλλά εσείς ο ίδιος είπατε, αφήστε, δεν πειράζει. Δεν μείνει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λειτουργούμε όπως έχουμε μάθει. Μιλάει κάποιος, τελειώνει και μιλάει ο άλλος. Πολύ απλά. Δεν νομίζω ότι. Τώρα το λόγο έχει ο κ. Καλαμπαλίκης. Σας παρακαλώ, μην διακόπτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να κατεβάσω τους τόνους. Εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε για το περιστατικό που συνέβη προχθές. Δεν ήρθαμε ούτε να λύσουμε τα πολιτικά μας, πιστεύω, ούτε να πούμε τι έκανε στα Ανόγια, ούτε στα Κατόγια. Υπηρέτησα στην αστυνομία στην πόλη της Λάρισας 25 περίπου χρόνια και άλλα 20 και κάτι είμαι στο Δήμο και παρακολουθώ τα πάντα. Οι συμπολίτες μου με έχουν τιμήσει 5 φορές συνεχόμενες με την ψήφο τους να είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο και οφείλω να σας πω ότι... Ναι, ναι. Το περιστατικό αυτό που συνέβη στο Φρούριο είναι αυτονόητα καταδικαστέο. Φαντάζομαι από όλες τις πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου και πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα με το ψήφισμα το οποίο προτείνω να πάει στην Διαπαραδεξιακή Επιτροπή. Η ελληνική αστυνομία είναι συστατικό στοιχείο του κράτους και είναι η αποστολή της για την ασφάλεια των πολιτών. Και δεν είναι ούτε να παρακολουθεί τα τηλέφωνα, ούτε να παρακολουθεί κάτι άλλο που λέγεται. Με όλες τις δυνάμεις της προσπαθεί να υπάρχει ασφάλεια στην πόλη, μιλάω για την τοπική αστυνομία, και ειρήνη στην πόλη. Εκφράζω τη συμπαθιά μου στους συναδέλφους, εν τη ευρία είναι αστυνομικούς, τώρα εγώ είμαι συνταξιούχος πλέον, τους οποίους ούτε καν γνωρίζω, ούτε τα ονοματά τους ξέρω, ούτε τους ίδιους, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια που έχω φύγει
και εκφράζω τη συμπαθιά μου και την ευχή να είναι καλά οι τραυματιστέντες και να γυρίσουν υγιείς στις οικογένειές τους και στην κοινωνία γενικότερα και στην υπηρεσία τους η οποία τους χρειάζεται. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλαμπαλίκη. Κύριος Μαβίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς το περιστατικό αυτό καθεαυτό είναι καταδικαστέο. Το ζήτημα είναι γιατί άκουσα την κυρία Καραλαριώτη να μιλάει για την ασφάλεια στην πόλη. Αν θα μιλήσουμε για την ασφάλεια στην πόλη, θα μιλήσουμε προφανώς για όλη την πόλη. Έτσι δεν είναι, γιατί ορθώς η αστυνομία είναι για να προασπίζει τα συμφέροντα των πολιτών στη βάση της ασφάλειας, αλλά νομίζω ότι λειτουργεί αλλά καρτ. Γιατί γνωρίζουμε όλοι εδώ μέσα ότι υπάρχουν περιοχές, να μην πω περιοχή, θα σας πω περιοχές, όπου η αστυνομία δεν μπαίνει μέσα. Δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις των πολιτών. Δεν είναι η αιτιολογία, η δικαιολογία αυτή. Τι θα πει αυτό? Τι θα πει αυτό? Δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις των πολιτών και μάλιστα υπάρχουν καταγγελίες ότι οι απαντήσεις είναι του στυλ πάρτε το δήμαρχο. Σας τα λέω επιλέξει. Ή του στυλ υπάρχει εντολή να μην μπαίνουμε μέσα και κάτι τέτοια. Λοιπόν, αν θα συζητήσουμε... Αν θα συζητήσουμε για την ασφάλεια... Λοιπόν, συνάδελφοι, ειλικρινά, κύριε Μαβίδη, συγγνώμη. Αν θα συζητήσουμε... Συνάδελφοι, για... μόλις είπαμε μερικά πράγματα. Να σεβαστούμε τον ομιλητή. Θα σας παρακαλέσω, ειλικρινά, δεν ξέρω, αν νομίζετε ότι μας βλέπει και η τηλεόραση, μας βλέπουν και, ο κόσμος. Έτσι. Τι ψέματα λέω. Νομίζω υπάρχουν. Λοιπόν, συνεχίστε. Λοιπόν, αν θα συζητήσουμε για την ασφάλεια, αν θα βγει ψήφισμα για την ασφάλεια στην πόλη και έχει λόγο όντως ο Δήμος επ' αυτού, γιατί και εγώ πιστεύω ότι κατά κύριο λόγο δεν είναι δουλειά του Δήμου να διασφαλίσει την διαβίωση των πολιτών στα επίπεδα αυτά στην πόλη. Άλλη είναι δουλειά του Δήμου. Άλλοι όμως προσπαθούν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω τίποτα. Φυσικά και καταδικάζω το ότι έγινε. Είμαι κατά της βίας γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι εάν συζητήσουμε για την ασφάλεια, ξαναλέω, θα πρέπει να μπουν όλα τα ζητήματα στο τραπέζι. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαβίδη. Κύριος Δαούλας. Πρόεδρε, εκτιμώ ότι το θέμα εξαντλήθηκε ήδη από τη δικαιοσύνη. Εκ του περισσού θα έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλει μια ανακοίνωση που θα στηρίζει ποιο, το αυτονόητο. Είναι δυνατόν να θέλει κανείς να συμβαίνει αυτό που συνέβη στους δύο αστυνομικούς? Ας μη φουσκώνουμε μόνοι μας πράγματα και καταστάσεις και θυμόμαστε ότι κάποτε κάποιος είπε ότι το κράτος είστε εσείς. Ας μη φουσκώνουμε γεγονότα που δεν χρειάζεται. Προφανώς και ξέρει ο λαός πώς θέλει να είναι η αστυνομία. Αν θέλετε να συζητήσουμε πράγματα για την αστυνομία και το ρόλο της στο θεσμικό της, να το κουβεντιάσουμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα και να κουβεντιάζουμε 4 μέρες. Αλλά έτσι είπε ο αστυνομικός, ο συνδικαλιστής, που δεν ξέρω αν εκφράζει και το σώμα ή προσωπικές απόψεις. Έτσι ανταπάντησε ο άλλος και έτσι υπόθηκε από εκεί. Δεν νομίζω ότι λύνουμε κανένα ζήτημα ουσίας. Προσωπικά δεν θα ψηφίσω το ψήφισμα, ούτε καν να πάει σε διαπαραταξία. Και δεν χρειάζεται. Τα γεγονότα μας ξεπέρασαν. Ο υπόδικος είναι φυλακή και μάλιστα χωρίς αναστολή. Από το αυτόφορο. Εμείς τι να πούμε απόψε δηλαδή? Περαστικά στα παιδιά και τίποτα άλλο. Όλοι ξέρουμε ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Και προφανώς δεν είναι το μακρύ χέρι του κράτους. Όποτε κινδυνεύει η εξουσία, να βάζει το μακρύ χέρι μπροστά και να έχει τα ψηφίσματα στην πλάτη και να τρέχουμε όλοι από πίσω και να μην φτάνουμε. Δεν φτάνει να λέμε ότι είμαστε αιτήνταοι. Έτσι. Τη Μαντινάδα σου θυμίζω. Κύριος Δρυστέλας έχει το λόγο. Κύριος Δρυστέλας έχει το λόγο. Νταΐς δεν έχει το λόγο. Δεν έχει το λόγο. Νταΐς δεν έχει το λόγο. Κύριε Νταΐ. Κύριε Νταΐ. Κύριε Νταΐ. Έλα, σε παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Δρυστέλας, κανείς άλλος. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα γεγονός και το γεγονός είναι σοβαρό. Με έκπληξη ακούω τους συναδέλφους της πλειοψηφίας που ναι μεν καταδικάζουν μια φράση, δύο δευτερόλεπτα γεγονός, αλλά μετά τους δίνεται ευκαιρία να απολογηθεί κιόλας η αστυνομία.
Αν είναι δυνατόν. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, έπρεπε σήμερα μόνο να καταδικάζουμε το γεγονός. Και βεβαίως να βγάλουμε και ένα ψήφισμα. Τίποτα άλλο. Γιατί είναι ένα γεγονός που, αν δεν αντιδράσουμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Εμείς, τα παιδιά μας. Τι κοινωνία θέλουμε? Υπάρχει κάποια κοινωνία χωρίς αστυνομία και δεν το γνωρίζουμε? Ο Έλληνας αστυνομικός, ο οποίος είναι εργαζόμενος και ο οποίος είναι στρατιώτης, εντολές εκτελεί, είναι έξω στο πεζοδρόμιο με συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε άθλιες. Και αντί να έχει το σεβασμό, αντί να έχει την ευγνωμοσύνη μας, έχει το μίσος μας. Αυτό εισπράττει ο μέσος αστυνομικός. Και αντί σήμερα να συμπαρασταθούμε όλοι σύσσωμοι, με μια φράση μόνο καταδικάζουμε, βρίσκουμε ευκαιρία να βρούμε άλλα πράγματα. Αλήθεια, όταν υπάρχει κάτι γκρίζο με την αστυνομία, αυτά τα αναγκαστικά έχουμε? Δεν θα ήθελα να τα μιλήσω. Αλλά ειλικρινά με λυπεί πολύ η στάση μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Αλεξούλης, έχει το λόγο. Καταρχήν, να δηλώσω όλη τη συμπαράσταση στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί εδώ και χρόνια πάψαν να είναι οι μπάτσοι που ήταν παλιά. Είναι δικά μας παιδιά και δεν νομίζω ότι ανήκουν σε καμία παράταξη. Το δεύτερο κομμάτι είναι, κάποια στιγμή βγήκε κάποιος τυχαίος παράγοντας και είπε ότι για το Αρένα φταίει ο Δήμαρχος. Μετά για το Αλκαζάρ φταίει ο Δήμαρχος. Μετά βγήκαν κάποιοι άλλοι που έπεσε το τουβάρι στην Ασκληπιού, πάλι φταίει ο Δήμαρχος. Όταν έγινε το επεισόδιο στον Άγιο Αντώνιο, πάλι εν μέρη κάπως έφτυγε ο Δήμαρχος και όταν προσπαθήσαν να ισορροπήσουν τα πράγματα, για μία περίπου εβδομάδα και παραπάνω η πόλη βαλότανε και καταστρεφότανε από κάποια παιδιά. Το ότι για την προσωπική μου εκτίμηση ο Δήμαρχος ενδεχομένως περίμενε να καταλαγιάσουν τα πράγματα για να πει την άποψή του με τη σημερινή δήλωση, νομίζω ότι είναι σοφό. Γιατί εν θερμό μπορούμε πάλι να δούμε την πόλη αύριο μεθαύριο να καταστρέφεται από κάποια παιδιά που τα ξέρετε αυτά, γιατί προσωπικά τα πέρασα. Νομίζω ότι είναι άδικο. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να σοβαρευτούμε και να έχουμε ευθύνη των λόγων μας. Όχι να δημιουργούμε προβλήματα και πράξεις. Αυτό ήθελα να πω και ότι εγώ μίλησα και με τον αστυνομικό και με τον πατέρα. Έχω μεταφέρει και τις ευχές του Δημάρχου, οι οποίοι τις αποδέχτηκαν. Απλά είναι πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα λέμε για να κερδίζουμε ή να δημιουργούμε εντυπώσεις. Απλά θα παρακαλούσα κάποιοι αυτά τα πράγματα να μην τα κομματικοποιούν. Η αστυνομία ανήκει, έχουμε φίλους, έχει πάρα πολύ καλά παιδιά, έχουμε συγγενείς, έχουμε δικούς μας ανθρώπους και δεν ανήκει σε καμία παράταξη όπως θέλουν κάποιοι να την απομονώσουν. Αυτό. Ευχαριστούμε τον κύριο Λεξούλη. Κύριε Ζελιγιάννης, 3 λεπτά εσείς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Δριστέλλας. Όντως, κάθε κοινωνία έχει αστυνομία. Δεν είναι βέβαια κάθε κοινωνία δημοκρατική. Και η αστυνομία κάθε φορά παίζει, ανάλογα με το για ποια κοινωνία μιλάμε, παίζει και ένα διαφορετικό ρόλο. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι ότι στην δικιά μας την κοινωνία, μια πιστεύω δημοκρατική κοινωνία, η ελληνική αστυνομία υπηρετεί τους πολίτες και προστατεύει τη δημοκρατία. Αυτό καλείται να κάνει. Και νομίζω ότι σε ένα επίπεδο τοπικής κοινωνίας έχουμε λαμπρά παραδείγματα συνεργασίας του Δήμου με την αστυνομία, που έδωσε απίστευτη βοήθεια. Εγώ θυμάμαι την περίπτωση του προσφυγικού, που είχαμε απίστευτη συνεργασία. Έδωσε εξαιρετικές λύσεις. Και νομίζω ότι όταν μιλάμε για μια κοινωνία που είναι μπροστά σε κρίσεις και έχει αφήσει πίσω κρίσεις, είναι καλό να ψάχνουμε να βρούμε ποιος λόγος είναι αυτός που μας ενώνει και όχι ποιος λόγος μας χωρίζει. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Καλαμπαλίκη. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι το συγκεκριμένο περιστατικό. Και εκεί πέρα δεν πρέπει να υπάρχει ναι μεν αλλά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βγάλουμε εδώ ένα ψήφισμα, ο καθένας στη δικιά του παράταξη, και να αρχίζουμε να μαλώνουμε, ενώ στην πραγματικότητα το θέμα είναι το συγκεκριμένο περιστατικό, και να μην έχουμε στο μέλλον τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία θα προβληματίσουν την κοινωνία και θα την φέρουν σε μια πολύ δύσκολη θέση, γιατί πραγματικά αυτά που έρχονται, νομίζω ότι όλοι μας τα σκεφτόμαστε και τα φοβόμαστε. Από εκεί και πέρα, εγώ πραγματικά θα έκανα μία έκκληση. Στην όποια διαπαραταξιακή, να προσπαθήσουμε να βρούμε ποια είναι τα πράγματα τα οποία ενώνουν τις παρατάξεις. Και αναφέρομαι και στην παράταξη και της λαϊκής εισπύρωσης. Κρατάω αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο ο κύριος Κρίκης, ότι προφανώς δεν μπορεί κανένας δημοκρατικός πολίτης
να συμφωνεί με μία τέτοια κατάσταση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ως κοινωνία, γιατί η κοινωνία προστατεύει την... οι πολίτες προστατεύουν την κοινωνία, όχι μόνο η αστυνομία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αντίστοιχα και ανάλογα περιστατικά. Και εκεί πέρα βέβαια θα πρέπει να έχουμε όλη ευαισθησία, γιατί όπως υπάρχουν επίωκοι πολιτικοί ή επίωκοι δημοσιογράφοι, υπάρχουν και επίωκοι αστυνομικοί και ούτω καθεξής. Δεν είναι άσπρο-μαύρο η κατάσταση. Ας σταθούμε στο ότι η δημοκρατία προφανώς θέλει μια αστυνομία, προφανώς είναι και ένα σώμα το οποίο και αυτό έχει την κριτική μας σκέψη και την κριτική μας προσέγγιση ως αστυνομική. Δεν μπορούμε αυτό να το αφήνουμε στην άκρη, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να μείνει είναι ένα κουράγιο στους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο νοσοκομείο και μια ομόθυμη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τα άλλα νομίζω ότι πολύ φοβάμαι θα μας χωρίσουν. Ευχαριστούμε τον κύριο Δελιγιάννη. Υπάρχει κάτι άλλο? Ελάτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα έπαιρνα τον λόγο, αλλά μετά την τοποθέτηση του φίλου μου του Θανέση, είμαι υποχρεωμένος να πω 5 πράγματα. Έχω παρατηρήσει όποτε έχετε θέμα με την αστυνομία, κάποιοι είναι αυτόκλητοι υπερασπιστές των αστυνομικών. Λες και εδώ μέσα είναι κατηγορούμενοι αστυνομικοί. Θανέση, ποιος είπε ότι δεν καταδικάζει? Καταδικάζουμε και είπαμε το αυτονόητο. Πού το είδες εσύ ότι από εδώ η συμπολίτευση δεν καταδικάζει το γεγονός? Προσπαθείτε να κάνετε τους υπερασπιστές, σε παρακαλώ, δεν σε διακόψα. Προσπαθείτε να κάνετε τους συνηγόρους. Του συνηγόρου του αστυνομικού. Δεν χρειάζονται συνηγόροι. Κύριε Καλαμπολίκη, σας παρακαλώ. Δεν χρειάζονται συνήγοροι οι αστυνομικοί. Μην προσπαθείτε να κάνετε μικροπολιτική με τέτοιους λόγους. Σας παρακαλώ πολύ. Τιμούμε τους αστυνομικούς. Εγώ είμαι στρατιωτικός. Φυσικά τιμώ τους αστυνομικούς. Κάνουν και τη δουλειά τους. Και όταν κάνεις τη δουλειά τους, κάποτε κάνεις και λάθη. Στο Προεδρείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Ναι, κύριε Προεδρείο, το Προεδρείο, αλλά ενοχλούμε με μερικά πράγματα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι χρειάζονται συνήγοροι. Αυτά ήθελα να πω. Υπάρχει κάτι, υπάρχει άλλη τοποθέτηση? Δευτερολογία. Κύριε Καραγιώτου. Να πω, είπα στην, όταν κατέθεσα το θέμα ότι επειδή ακριβώς το Δημοτικό Συμβούλιο, το ανώτατο όργανο της πόλης, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε ένα μήνυμα ενότητας και απερίφρασης καταδίκης του γεγονότος που έγινε στους αστυνομικούς. Προφανώς και το θέμα της Νέας Σμύρνης, θα ήθελα να αναφερθώ από τον κύριο Μαυρίδη, είναι πολύ σημαντικό. Το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, κύριε Μαυρίδη, θυμόσαστε στη ειδική συνεδρίαση στον χώρο της ΔΕΙΑΛ. Πολύ φοβάμαι ότι δεν έγιναν πολλά πράγματα από τότε. Εμείς είμαστε εδώ, αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, να ξανάρθει το θέμα για συζήτηση, ειδικά για το θέμα της Νέας Σμύρνης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό που έθεσε ο κύριος Μαυρίδης. Και ειλικρινά δεν προσπαθεί κανείς, τουλάχιστον από την πλευρά της παράταξής μας, να πολιτικοποιήσει τίποτα. Εμείς νομίζουμε, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο και η Δημοτική Αρχή ούτως ή άλλως έχει καταδικάσει απερίφραστα την καταδίκη, να πάει το θέμα στη διαπαραταξιακή και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη για να βγει ένα κοινό ψήφισμα που είναι περισσότερο μήνυμα για τις κλερισαίους και για τους κλερισαίους. Ευχαριστώ. Okay. Δευτερολογία και εσείς, κύριε Κρίκη. 2 λεπτά. Δεν υπάρχει ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, που να μην είναι πολιτικό στην κοινωνία. Από την άποψη αυτή, είναι ανορθολογικό να λέγεται ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι πολιτικό. Είναι πολιτικά όλα τα ζητήματα. Όλα είναι κομματικά από την άποψη ότι είναι ταξικά. Ο καθένας τα βλέπει από την πλευρά που ανήκει, που υποστηρίζει, την τάξη που υποστηρίζει, τα συμφέροντά της. Αυτά υπερασπίζεται, γι' αυτά παλεύει και γι' αυτά αντιπαρατίθεται σε μια κοινωνία ανθρώπων, οι οποίοι έχουν συνειδήσεις, έχουν μυαλά. Διαμορφώνουν συνείδηση, δεν γεννιούνται με έτοιμη τη συνείδηση. Άρα, από αυτή την άποψη, αν θέλετε πραγματικά να συζητήσουμε πάνω στο συγκεκριμένο επίδικο θέμα, θα πρέπει να κατανοήσετε και όσοι το βάζετε έτσι, ότι είναι κοινωνικοπολιτικό θέμα. Δεν είναι ένα θέμα καθαρά ξύπνησαν 20 άνθρωποι ένα βράδυ για να πάνε να πλακώσουν 2 αστυνομικούς γιατί έτσι τους κάπνισε. Είναι καταδικαστέο από όλες τις μεριές, είναι προβοκατόρικο. Έχει και άλλα χαρακτηριστικά νύχτας, υποκόσμου, τα οποία, για να ξεκαθαρίσω, γιατί ακούστηκαν εδώ μέσα πράγματα που προσπαθούν να κάνουν άλματα στη σκέψη, το ΚΚΕ με αυτά δεν έχει καμία σχέση. Παλεύει με όρους κινήματος,
Με αυτά, με καθαρό πρόσωπο, ποτέ δεν έβαλε κουκούλα το κουκουέ, άλλοι τις βάζαν τις κουκούλες και κάνανε θεάρεστο έργο για την τάξη που κυβερνάει σήμερα τον τόπο μας, δηλαδή για τους αστούς. Απ' την άποψη αυτή, στο αστικό πολιτικό σύστημα, στην αστική δημοκρατία, κυρίαρχη είναι η αστική τάξη, γι' αυτήν λειτουργούν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί, γι' αυτό έφτιαξε την αστυνομία, γι' αυτό έφτιαξε το στρατό. Όταν ο λαός αποφασίσει, η εργατική τάξη αποφασίσει να πάρει αυτή την εξουσία στα χέρια της, θα φτιάξει και εκείνη τους δικούς της κατασταλτικούς μηχανισμούς για εκείνους που θέλει να καταπιέσει. Αυτό είναι το κρίσιμο να μείνει. Άρα, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, η αστυνομία παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Είτε είναι ο αδερφός μου εκεί μέσα, είτε είναι ο πατέρας μου, είτε είναι η γυναίκα μου, είτε είναι ο σύζυγός μου. Δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος είναι στην αστυνομία. Γιατί λειτουργεί, όπως είπατε, okay, όλοι με συγκεκριμένους νόμους. Εμείς, για να το κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, δεν συμφωνούμε να βγει ψήφισμα σε αυτή τη λογική. Δεν συμφωνούμε να πάει στη διαπαραταξιακή. Δεν θα συμμετέχουμε. Άρα, οποιαδήποτε απόφαση είναι κατά πλειοψηφία. Okay. Άρα, λοιπόν, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Συσπήρωσης, κύριε Νταούλα, και εσείς ενάντια να πάει στη διαπαραταξιακή. Okay. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, πάει στη διαπαραταξιακή. Πάμε στα θέματα της σημερινής διάταξης. Κάντε λίγο ησυχία να προχωρήσουμε στην σημερινή διάταξη. Κύριε Πρόεδρε, μία μικρή διακοπή, αν μου επιτρέπετε. Κάντε λίγο ησυχία, ρε συνάδελφοι. Παρακαλώ. Μία μικρή διακοπή. Θέλω να εξεταστεί λίγο, να δούμε τα τεχνικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της ερώτησής μου. Τις ώρες που κατέθεσα, μόλις πληροφορήθηκα ότι είχε διακοπεί η σύνδεση, εάν είναι μεμονωμένο περιστατικό ή αν έχει γίνει γενικά, έπεσε η σύνδεση. Κόπηκε. Κόπεται. Συνέχεια κόπεται. Είναι θέμα ίδιο. Απλώς δεν το ήξερα, ήθελα να το διευκρινίσω ότι και ενδεχομένως έχει κοπεί και σε άλλα διαστήματα. Δεν έγινε σαφώς επίτηδες για σας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, συνάδελφοι, στην... Πάμε. Αυτό για το ίντερνετ είναι θέμα, κύριε Πρόεδρε. Διάταξη. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας λίγο. Το θέμα του ίντερνετ είναι θέμα του κυρίου Σούλτη. Συνάδελφοι. Στις εταιρείες που δίνουν τις άλλες, θα τους πείτε να βάλουν πιο γρήγορα. Συνάδελφοι, έχει και μικρό παιδί απάνω. Σας παρακαλώ. Εντάξει, λοιπόν. Παράταση εκμίσωσης του κηλικίου του ΚΑΠΗ Γιάννουλης, το οποίο στεγάζεται εντός του κινήτου του ΚΑΠΗ στην κοινότητα Γιάννης Εκκλησίας του Δήμου Λαρισαίων. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Δεύτερο θέμα, παράταση εκμίσωσης κηλικίου στο στέκι σταθμού παράρτημα ΓΑΜΑ ΚΑΠΗ που βρίσκεται στην πλατεία ΟΣΕ Λάρισα. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Δεν έχουμε τα δεδομένα. Παιδιά, όλη δουλειά έχουμε. Παραχώρηση αίθουσα στο Κέντρο Πολιτισμού και Παίδησης Ευπαθών Ομάδων, ομόφωνα. Το τέταρτο θέμα, λήψη απόσπερα αποδοχής ημίσης πρότασης Επιτροπής Συμβαστικής Επίσης Φορολογικών Διαφορών, ομόφωνα. Πάμε στο πέμπτο θέμα, παραχώρηση Δημοτικού Κτηνιατρίου σε εθελοντή αλλοδαπόκ την ίατρο για τη διενέργεια στη ρώση και σήμανση σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Παρακαλώ, εισήγηση. Κυρία Απρίλη. Ναι. Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των πολιτών που δεχόμαστε καθημερινά στο Νόβοβιλ, σε σχέση με, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αδέσποτες γάτες, τα αιτήματα για τους σκύλους είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι είναι πολύ λιγότερα. Και γνωρίζοντας ότι ο ρυθμός αναπαραγωγής της γάτας είναι πολύ υψηλός, βασιζόμενοι και στη νέα νομοθεσία, στο νόμο 4830 του 2021, που προβλέπει όλες αυτές τις διαδικασίες με εθελοντές κτηνιάτρους, εισηγούμαστε την παραχώρηση και έχοντας βέβαια και μία πρώτερη εμπειρία από την περσινή χρονιά που πραγματοποιήθηκαν στηρώσεις με την... με την κτηνίατρο Dr. Melanie Elizabeth Steele
Εισηγούμαστε την παραχώρηση του Δημοτικού Κτηνιατρίου του Δήμου Λαρισαίων στην κτηνίατρο Dr. Melanie Elizabeth Steele για την πραγματοποίηση στηρώσεων και σήμανση αδέσποτων ζώων συντροφιάς εθελοντικά για το χρονικό διάστημα από 30 δεκάτου ως 7 δεκάτου με βάση 220-250 αδέσποτα ζώα συντροφιάς, κυρίως γάτες, για περισυλλογή και στήρωση. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Καραγιώτου. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία, την αρμόδια τη Δήμαρχο, βάσει της περσινής σύμβασης που είχαμε κάνει, πόσες γάτες και πόσα σκυλιά στηρώθηκαν, αν υπήρξαν καταγγελίες, κάποιες καταγγελίες κατά την όλη διαδικασία, αν υπήρξαν προβλήματα. Και τέλος, να ρωτήσω αν έχετε έρθει καθόλου σε επικοινωνία με τον Κτηνιατρικό Σύλλογο. Λάρη σας. Να μάθουμε τις ερωτήσεις, αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, λίγο. Ρίτα, θες μία-μία ή θες όλες μαζί. Εγώ θα έλεγα όλες μαζί για να σώ. Λοιπόν, κύριε Κρίκη. Ναι, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Αν κλήθηκε στην σημερινή συζήτηση ο Κτηνιατρικός Σύλλογος. Άλλη ερώτηση, κύριος Γούλας. Ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το κόστος του προϋπολογισμού από πλευράς του Δήμου και δεύτερον, πέρυσι που συζητήθηκε το ίδιο θέμα, διαπιστώσαμε ότι η πενταμελή επιτροπή του Δήμου για το καινοκομείο την πλειοψηφία την είχαν οι φιλοζωικές οργανώσεις. Και είπαμε αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και πρέπει να αλλάξει και δεν ξέρω αν έγινε κάτι σε αυτό και να μας πείτε ποιοι είναι αυτή η επιτροπή σήμερα, αν υπάρχει. Άλλη ερώτηση. Κύριος Δαούλας. Πρόεδρε, εγώ θα ρωτήσω κάτι που ρώτησα και πέρυσι. Επειδή το θέμα είναι λεπτό και άπτεται των επαγγελματικών συμφερόντων μιας μεγάλης επαγγελματικής ομάδας που είναι εκτινίατρη, εάν διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στη διαδικασία, δηλαδή θα πάω εγώ μια γάτα, ποιος διαπιστώνει ότι είναι αδέσποτη ή δεσποζόμενη. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Αυτό μας λένε εκτινίατροι ως παράπονο. Απλά το ρωτάω, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, κυρία Απρίλη, παρακαλώ, απαντήστε. Ωραία, με τη σειρά και με βάση τις ερωτήσεις έτσι όπως στέθηκαν. Στην κυρία Καραλαριώτου πρώτα. Οι περσινές στηρώσεις ήταν, που έγιναν στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, ήταν από μνήμης τώρα, ό,τι θυμάμαι, 210 περίπου γάτες και γύρω στα 25 σκυλιά. Έγινε ανώνυμη, το τονίζω, καταγγελία πέρυσι. Έγινε επιτόπιος έλεγχος από την αστυνομία. Όλα τα έγγραφα ήταν καθόλου νόμιμα και σε ό,τι αφορά και τις διαδικασίες. Η καταγγελία είχε να κάνει με τους κανόνες υγιεινής. Όμως από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα. Επιπλέον θέλω να τονίσω ότι όταν παραχωρούμε το Δημοτικό Κοινοκομείο, οι κτηνίατροι του κοινοκομείου βρίσκονται εκεί όλες τις ώρες που γίνεται αυτή η διαδικασία των στηρώσεων. Συγγνώμη. Θα σας πω γιατί δεν το κάνουν. Εύλογο το ερώτημα. Γιατί αυτή η ομάδα που έρχεται από τους εθελοντές, οι οποίοι όπως τα είδατε βάζουν και όλα τα υλικά, εκτός από το τσιπάκι, το οποίο φέρει τον αριθμό του Δήμου, συν το εμβόλιο, που το κόστος, απαντώ αυτή τη στιγμή στον κύριο Γούλα, είναι ελάχιστο, δηλαδή είναι 2,4 ευρώ. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα περνάμε ως εισήγηση την παραχώρηση του Δημοτικού Κοινοκομείου. Σε ό,τι αφορά τώρα τον προϋπολογισμό για τη διαμονή και τη διατροφή συν τα εμβόλια και το τεστ της Λεϊσμάνια, εγώ μπορώ να σας απαντήσω, θα περάσουν σίγουρα η Οικονομική Επιτροπή. Εγώ μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή για τα εμβόλια που έχουμε, τα αντιλυσικά συν τη Λεϊσμάνια στις περιπτώσεις των σκύλων μόνο, έχουμε για το τσιπάκι είναι στα 2,4 ευρώ συν ΦΠΑ και για το εμβόλιο είναι 1,64. Θα σας πω ότι
η σύμβαση με κτηνίατρο που έχουμε, η ετήσια σύμβαση για 450 ζώα, είναι 29 ευρώ αναστήρωση συν ΦΠΑ. Επομένως, όλο το κόστος για 250 ζώα που θέλουμε αυτή τη στιγμή να στηρώσουμε είναι ελάχιστο. Οι εθελοντές γερμανοί κτηνίατροι έρχονται ως μια ομάδα. Είναι η κτηνίατρος συν 5 βοηθοί. Λειτουργούν, επειδή τους είδαμε στην πράξη, λειτουργούν άψογα. Φέρνουν όλα τα υλικά, φέρνουν κλουβιά, τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Υπάρχει απόλυτη πειθαρχία. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία που ρώτησε ο κύριος Δαούλας για το πώς εντοπίζουμε ότι αυτό είναι ένα ζώο αδέσποτο και δεν ανήκει σε κάποιο ιδιοκτήτη, αυτό γίνεται με βάση τα αιτήματα που δεχόμαστε στο Γραφείο των Πολιτών. Υπάρχει μια προετοιμασία πριν, τις προηγούμενες μέρες. Εντοπίζουμε τα αδέσποτα ζώα στις διευθύνσεις που μας έχουν δοθεί και πηγαίνουν μέλη των φυλοζωικών σωματείων μαζί με κάποια παιδιά από την υπηρεσία και παίρνουν τα ζώα από εκεί που τα βρίσκουν. Δεν πάνε να τα πάρουν μέσα από τα σπίτια, τα παίρνουν από τους δρόμους. Δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάποιο ερώτημα αναπάντητο. Ωραία, η Πεντεμελής Επιτροπή που είπατε, κυρία Γούλα, λέτε ότι στην πλειοψηφία τους ήταν πέρυσι από τα φυλοζωικά σωματεία. Αυτό δεν το αποφασίζει ο Δήμος. Αυτό είναι οδηγία που υπήρχε πριν. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα ως κτηνίατρος, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα με το νέο νόμο που ψηφίστηκε το Σεπτέμβρη και που μετατέθηκαν όλες οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, η νέα νομοθεσία προβλέπει και έχει γίνει η αλλαγή σύστασης της Πενταμελούς Επιτροπής να υπάρχει ένας αιρετός από το Δήμο, να υπάρχει ένας κτηνίατρος από τον κτηνιατρικό σύλλογο. Σε αυτό το ερώτημα δεν απάντησα. Δεν ενημερώθηκαν φέτος, γιατί στην περσινή διαδικασία που ενημερώθηκαν αποχώρησε το μέλος του κτηνιατρικού συλλόγου από την Πενταμελή Επιτροπή. Οπότε η πρόθεσή τους ήταν ξεκάθαρη και δεδομένη, ότι δεν ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Γούλα. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Μην κάνετε, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Ολοκλήρωσε, κυρία Καβέρα. Ναι, το θέμα είναι με την Πενταμελή ότι έχει γίνει νέα σύσταση Πεντεμελούς Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εκπαιδευμένος υπάλληλος του Δήμου, ορίζεται μέσα, ή ένας εκπαιδευτής σκύλων. Έχει μπει ένας εκπαιδευμένος υπάλληλος του Δήμου, έχει μπει η προϊσταμένη του τμήματος ως κτηνίατρος, αιρετός, και δύο μέλη εκπρόσωποι φυλοζωικών σωματείων με τους αναπληρωτές τους. Ευχαριστώ. Μισό λεπτάκι, θα σας πω αμέσως. Όχι, δεν είναι. Δεν ζητάνε αποζημίωση κτηνίατροι. Εθελοντικά δωρεάν έρχονται. Και αυτό που θέλω να πω... Όχι, όχι. Έχουμε κάνει μία σύμβαση. Καταρχάς, είχαμε ζητήσει μία κτηνίατρο μόνιμη υπάλληλο. Αυτό έχει ολοκληρωθεί ως διαδικασία. Είχαμε κάνει μία ετήσια σύμβαση για μία κτηνίατρο επιπλέον, που για τις στηρώσεις αυτές ετησίως, για τη 12μηνη σύμβαση, είναι... Θα σας το πω τώρα, μπορεί να έχω κάνει κάποιο λάθος, αλλά είναι 29 ευρώ συν ΦΠΑ. 36 ευρώ για μία στήρωση είναι η σύμβαση με κτηνίατρο που έχουμε κάνει, η οποία είναι στο κοινοκομείο. Θέλω να συμπληρώσω και θέλω πάρα πολύ να σταθώ σε αυτό, ότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία γίνεται στον χώρο του κοινοκομείου, το είπαμε και πέρυσι, δεν γίνεται γιατί θέλουμε να υποκαταστήσουμε τον ρόλο και τις δουλειές που γίνονται στον χώρο του κοινοκομείου. Έρχεται επικουρικά. Και μόνο αυτό. Ήδη κάνουμε σχεδόν 10 με 15 στηρώσεις ανά εβδομάδα σε γάτες. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός τους και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στη μείωση του πληθυσμού τους. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, πρώτα περάσουμε στις τοποθετήσεις, να δώσω το λόγο στους συμπολίτες του Σωματείου. Ποιος θα μιλήσει από εσάς απάνω? Ο κύριος Βούλας ήθελε κάτι. Ναι, να μιλήσουμε εμείς πρώτα. Σε ρωτάω, θέλετε να μιλήσουμε? Ναι, εντάξει. Αυτό κάνουμε συνήθως. Να έρθει κάποιος να κατέβει κάτω να μιλήσει. Ελάτε ένας από εσάς να μιλήσει στο μικρόφωνο εδώ. Όνομα, επίθετο και τι εκπροσωπείτε. Δεν ξέρω. Θάνος Γκουγλιάνας λέγομαι, ήμουν στην πενταμελή του Δήμου μέχρι πέρυσι, μέχρι πριν από λίγους μήνες. Τώρα είμαι αναπληρωτής της ενδρομητικός της κυρίας Απρίλη. Τι ερωτήσετε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι και να απαντήσω ή θέλετε να τοποθετηθώ γενικώς? Αν έχετε. Ωραία. Λοιπόν, εμάς δεν μας ενδιαφέρει γενικώς το πώς θα λυθεί το θέμα των στηρώσεων, είτε το λύσουν οι Έλληνες κτηνίατροι ή η Γερμανία. Εμάς μας ενδιαφέρει να λυθεί το θέμα. Έχουμε γεμίσει με αδέσποτα. Ο αριθμός ιδιαίτερα των γατιών, αλλά και τα σκυλιά είναι αρκετά, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μάλιστα και. Λοιπόν. 15.000 αδέσποτα. Λοιπόν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Καταγεγραμμένα πόσα είναι? Είναι χιλιάδες τα γατιά. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Χρειάζεται ραντάρ. Εγώ πριν από μερικά χρόνια δεν είχα το ραντάρ, δεν έβλεπα. Τώρα που το έχω το ραντάρ εδώ και χρόνια, βλέπω παντού ζώα, αδέσποτα. Είμαι σίγουρος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων εδώ πέρα μέσα δεν βλέπει αδέσποτα, γιατί δεν υπάρχει το οπτικό του πεδίο. Σχετικά με τον κύριο Γούλα και τον κάθε κύριο Γούλα, εγώ θα πω το εξής: είναι πολύ απλά τα πράγματα. Επειδή και πέρυσι υπήρχε μια προσωπική τοποθέτηση απέναντί μου τον κύριο Γούλα. Εγώ πληρώνω. Οι κύριοι πληρώνονται για τα αδέσποτα. Και άμα νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός, ρωτήστε τα παιδιά εκεί πέρα πάνω. Ούτε ξαδέρφια μου είναι, ούτε φίλοι μου είναι. Οι κτηνίατροι πληρώνονται. Φυσικά και μιλάμε για τους ιδιώτες. Οι ιδιώτες είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να θέλουν να υπάρχει ένα πρόβλημα, να υπάρχει ένα πρόβλημα, να διαιωνίζεται ένα πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι βγάζουν λεφτά και από αυτό. Κρυβόμαστε μεταξύ μας. Αυτή είναι λάθος η δικιά μου τοποθέτηση. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το Παναγιώτη, θα πάρεις το λόγο. Προσπαθείτε να προασπίσετε τα συμφέροντα του κλάδου σας. Εμείς πληρώνουμε. Τελειώνετε, ολοκληρώστε. 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 Τώρα, εμάς μας ενδιαφέρει. Μάλλον έχετε κάνει κτηνία του τον κύριο Γούλα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Γεωπόνωση. Το κτηνιατρικό σύλλογο εκπροσωπεί. Λοιπόν, ηρεμήστε. Μας ενδιαφέρει γιατί για εμάς, και πρέπει να το καταλάβετε όλοι εδώ πέρα, είναι κοινωνικό το ζήτημα. Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρω αν ακούγομαι. Okay. Είναι κοινωνικό το ζήτημα. Χάνουμε λεφτά από την τσέπη μας, το καταλαβαίνετε. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν γύρω σας σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω της ενασχόλησης τους με τα ζώα. Και είναι υπερκομματικό το όλο θέμα. Και κάτι ακόμα. Πριν από λίγο καιρό είδα και την βίλα του Χαροκόπου, πώς λέγεται ο άνθρωπος. Μαζευτήκαν εκεί όλα μια χαρά, πραγματικά. Εντάξει, ωραία η βίλα. Δεν έχω πάει από τη βέβαια. Εγώ θα κάνω μια δημόσια έκκληση. Και όχι θα είναι δημόσια έκκληση. Σίγουρα τη στηρίζουν όλοι. Όπως βρεθήκατε όλοι μαζί για το κτήμα Χαροκόπου και τη βίλα Χαροκόπου, να βρεθούν αρχηγοί παρατάξεων, βουλευτές και οι αρμόδιοι αστυνομικοί εισαγγελείς κτλ. Να καθίσουν να βρουν μια θέση, μια λύση για το θέμα που έχει ξεφτυλίσει την Ελλάδα παγκοσμίως. Να σας πω τι. Ότι αντιμετώπισα περιστατικά με τουρίστες φέτος, εγώ ως άνθρωπος, εδώ Λαρισαίος πολίτης, που με έκανα να νιώσω ντροπή που ζω στη χώρα αυτή. Εξευτελιστικό είναι. Αυστρία δεν υπάρχουν αδέσποτα. Ελβετία δεν υπάρχουν αδέσποτα. Γερμανία δεν υπάρχουν αδέσποτα. Και εδώ είμαστε γεμάτοι. Όχι. Μίλε, δεν υπάρχουν αδέσποτα. Εντάξει. Συγγνώμη. Τι άλλο να πω δηλαδή? Ξέρουμε τι άλλο να απαντήσω στον κύριο Γούλα? Μιλάμε δεν απαντάει στον κύριο Γούλα. Στο προεδρείο μιλάτε. Συμπολίτη. Λοιπόν. Λίγο. Μπορώ να συμπληρώσω ότι εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι σε σχέση με τον κτηνιατρικό σύλλογο. Μάλιστα,
την πρώτη χρονιά είχαμε ξεκινήσει στη Ρώση με τον κτηνιατρικό σύλλογο. Κάντε ησυχία, συνάδελφοι. Απλώς δεν υπήρχε η επιθυμία να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία μαζί τους. Αυτό. Okay. Πάμε σε τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις. Πού δεν μιλάει, άρα ο κύριος Κρίκης. Είπα, ο κύριος Κρίκης, δεν μιλάει, αφού δεν μιλάει, θα μιλήσετε. Πώς, προφανώς και θα μιλήσω, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Πέρυσι είχαμε συζητήσει το θέμα, θυμόμαστε όλοι, ήμασταν στην αίθουσα της ΔΕΙΑΛ. Η παράταξή μας το είχε ψηφίσει. Είχαμε ρωτήσει τότε ποιο είναι το κόστος διαμονής, μετακίνησης, διατροφής. Μας είχατε πει τότε ότι δεν ξέρετε. Ούτε σήμερα βέβαια μάθαμε τελικά πόσα πέρυσι πληρώσαμε. Τότε η παράταξή μας είχαμε τοποθετηθεί και είχαμε πει ότι θα το ψηφίσουμε, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα δέσποτα. Εδώ ζούμε κι εμείς. Και σκυλιά και γάτες, όλα τα βλέπουμε. Δεν ζούμε στο Κολωνάκι κανένας εδώ από μέσα. Στο Κολωνάκι δεν έχει πάντα ζώα. Α, συγγνώμη. Είχαμε πει λοιπόν ότι θα το ψηφίσουμε εκείνη τη δεδομένη στιγμή πέρυσι και είχαμε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή να βρεθεί μια μόνιμη λύση, γιατί δεν μπορεί να αποτελεί λύση κάθε χρόνο να λέμε το ίδιο παραμύθι και να φέρουμε τον ίδιο Γερμανή κτηνίατρο, την κυρία, και να λέμε θα έρθει να κάνει 200 γάτες ή 50 σκυλιά, έτσι, και κάθε χρόνο να γίνεται αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, όπως σωστά υπόθηκε, και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αντιμετώπισης, είτε μια συνεργασία με τον Κτηνιατρικό Σύλλογο Λάρισσας μόνιμη, που θα πούμε ότι κάνουμε 2 στηρώσεις κάθε απόγευμα, λέω εγώ, και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές περισσότερες από 210 γάτες, 250 που λέτε στην εισήγησή σας ή ό,τι κάναμε πέρυσι, ή να προσλάβουμε έναν επιπλέον κτηνίατρο, ο οποίος να ασχολείται κάθε μέρα με αυτό το θέμα και πάλι θα κάνουμε πολύ περισσότερες στηρώσεις για να μειώσουμε, γιατί το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, για να μειώσουμε τουλάχιστον το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχουμε σήμερα μια θέση της Δημοτικής Αρχής το να μας πει ότι ξέρετε τι, συναντηθήκαμε τον Κτηνιατρικό Σύλλογο, κάναμε συνάντηση, δεν βρήκαμε λύση, πήγαμε να προσλάβουμε άτομο, δεν ήθελε κανένας να έρθει. Να βρεθεί μια μόνιμη λύση που να ξέρουμε κάθε χρόνο ότι υπάρχει μια διαδικασία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι του χρόνου, αν ψηφιστεί σήμερα, πάλι τέτοια εποχή θα πούμε πάλι για μια εβδομάδα τα ίδια, την ίδια εισήγηση, να έρθει πάλι η ίδια κτηνίατρος για να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Και βεβαίως, όταν μιλάμε για το Δήμο Λαρισαίων, με ένα υπερσύγχρονο κοινοκομείο, γιατί πραγματικά οι εγκαταστάσεις που έχει ο Δήμος Λαρισαίων είναι υπερσύγχρονες για ένα δημοτικό κοινοκομείο, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε τη δυνατότητα εντός των τυχών να αντιμετωπίσουμε, να μειώσουμε, γιατί δεν μπορούμε να το εξαλείψουμε, το πρόβλημα που υπάρχει. Γνωρίζουμε όλοι ότι με τον καινούργιο νόμο που πέρασε είναι πολλές οι αρμοδιότητες που έχουν έρθει στους Δήμους. Μένει βεβαίως να έρθουν και χρήματα, έτσι, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα, θέλει και χρήματα. Καλή νομοθεσία, έτσι. Δόθηκαν λύσεις νομοθετικά, αλλά θα πρέπει σίγουρα να βρεθεί ένας μόνιμος μηχανισμός και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τον Κτηνιατρικό Σύλλογο, με τους κτηνιάτρους, με τις Λαρισαίες και τους Λαρισαίους κτηνιάτρους της πόλης μας. Εμείς από αυτή την έννοια ζητάμε ή αναβολή του θέματος, να είναι παρόν και ο Κτηνιατρικός Σύλλογος για συζήτηση, ή εμείς δεν μπορούμε να το στηρίξουμε για δεύτερη φορά. Το είχαμε πει και πέρυσι ότι θα το ψηφίσουμε όπως το ψηφίσαμε, αλλά θέλουμε να υπάρξει μια εισήγηση από τη Δημοτική Αρχή για μια μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Καραριώτου. Κύριε Κρίκη. Ναι, θα ξεκινήσω από αυτό που είπε τελευταία η κυρία Καραλαριώτου, ότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο εμείς διαφωνούμε, δεν έδωσε καμία λύση. Η λύση δηλαδή που έδωσε είναι να φορτώσει στις εθελοντικές οργανώσεις την κύρια ευθύνη αυτού του έργου. Και σε αυτό το νομοθετικό έργο τα χεράκια τους τα έχουν βάλει όλες οι κυβερνήσεις, και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί.
να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν, δηλαδή. Ότι υπάρχουν κάποιοι που ψήφισαν να φορτωθούν οι εθελοντές, οι εθελοντικές οργανώσεις, οι ομάδες, οι άνθρωποι που βλέπουν αυτό το πρόβλημα και το βιώνουν, να φορτωθούν την κρατική ευθύνη. Είχαμε εκφράσει συγκεκριμένες διαφωνίες όταν τότε προεκλογικά πάλι η σημερινή Δημοτική Αρχή και τότε Δημοτική Αρχή προχωρούσε σε συμβάσεις με συγκεκριμένους συλλόγους για αυτό το έργο. Και λέγαμε και το καταψηφίσαμε και με τους ανθρώπους μιλούσαμε από τα εθελοντικά σωματεία ότι θα σας φορτώσουν ένα δυσανάλογο έργο, θα σας φορτώσουν κρατική ευθύνη, δεν θα μπορείτε να ανταποκριθείτε ούτε οικονομικά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμείς λέγαμε ότι χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, ενίσχυση του Δημοτικού Κοινοκομείου. Δεν μπορεί αυτές οι υπηρεσίες να παραχωρούνται σε καμία περίπτωση ούτε στον εθελοντισμό, ούτε φυσικά σε ιδιώτες. Γιατί αυτή είναι η ουσία σήμερα που συζητάμε. Έλυσε το πρόβλημα η εθελοντική δράση αυτών των ανθρώπων που ήρθαν εδώ και είναι απειβδισμένοι? Δεν το έλυσε. Δεν μπορεί δηλαδή ο εθελοντισμός να υποκαταστήσει την κρατική ευθύνη, που στο επίπεδο που συζητάμε είναι το πρωτοβάθμιο ο Δήμος. Άρα λοιπόν να σκεφτούμε πρώτα και κύρια ότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι ενάντια στις φιλοζωικές οργανώσεις. Δεν είναι υπέρ τους. Είναι ενάντια στους ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε, έχουν στην ευθύνη τους τη βροντίδα ζώων, όπως επίσης και της ίδιας της κοινωνίας που βιώνει το πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τώρα, ούτε η άλλη μπάντα είναι σωστή. Δηλαδή, οι ιδιώτες κτηνίατροι είναι ιδιώτες κτηνίατροι. Δεν είναι φιλανθρωπικά σωματεία. Και εδώ ακριβώς το κόστος πηγαίνει πάλι στην τσέπη του απλού πολίτη, που πρέπει να πληρώσει. Είτε για το κατοικίδιό του, είτε γιατί έχει 3 αδέσποτα στη γειτονιά και δεν θέλει να γεμίσει όλη η γειτονιά αδέσποτα και πηγαίνει και τα ταΐζει, τα στυρώνει, τα τσιπάρει κλπ. Γιατί υπάρχει πολλές τέτοιος κόσμος. Και νομίζω ότι και οι εθελοντές που είναι σήμερα εδώ τέτοιοι άνθρωποι είναι, γιατί η Λάρισα είναι μικρή πόλη και γνωριζόμαστε. Άρα λύνει το πρόβλημα το ουσιαστικό, το να έρχεται μια φορά το χρόνο ένας εθελοντής να στυρώνει 200-300 ζώα στην πόλη μας? Το λύνει? Δεν το λύνει. Εδώ χρειάζεται λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε αυτή τη λύση. Α, όμως, Δημοτική Αρχή, Αντιπολίτευση και οι λοιποί δεν έχουν διαφωνία απέναντι στο νομοθετικό πλαίσιο. Έχουν συμφωνήσει να λειτουργούν έτσι. Έχουν παραχωρήσει συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή το Δημοτικό Κοινοκομείο. Το έχει παραχωρήσει στην ουσία αυτή την ευθύνη με τις συμβάσεις που υπέγραψε. Εμείς λοιπόν στο επίδικο θα τοποθετηθούμε στο λευκό. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή ούτε πραγματικά να παίξουμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται. Είναι και προεκλογική χρονιά, θέλουν όλοι να... αυτόν τον κόσμο όλοι τον κοιτάνε. Εμείς είναι καθαρή η θέση μας. Αυτά λέγαμε πριν, αυτά λέμε και τώρα σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να επανέλθει η λειτουργία του Δημοτικού Κοινοκομείου στο Δήμο. Δεν πρέπει να εμπλέκονται άλλο ο εθελοντισμός και άλλο να παραχωρείται έργο του κράτους στους εθελοντές. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρίκη. Κύριε Γούλα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι η Λάρισα έχει ένα από τα καλύτερα κοινοκομεία, τα πιο οργανωμένα στην Ελλάδα. Και είμαι περήφανος γι' αυτό, διότι ήμουν από εκείνους που συνέβαλα να γίνει αυτό. Πρέπει να πω και στους συναδέλφους εδώ ότι η προστασία των ζώων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια άρχισε να οργανώνεται και νομοθετικά και λοιπά. Δεν υπήρχε κάτι σχετικό, ούτε δεν μιλάμε τώρα και σήμερα ακόμα πέραν του δικού μας κοινοκομείου εδώ. Οι υπόλοιπες πόλεις δεν έχουν και μάλιστα μας απλούσε και ο Δήμος Βόλου να μας φέρει από εκεί εδώ για να στεγάσει και εκείνο τα δικά του. Αυτό πρέπει να απαραίτητο να γίνει σε κάθε Δήμο. Όλα τα δέσποτα πρέπει να θέλουν τον απαραίτητο χώρο, να θέλουν την απαραίτητη φροντίδα. Έτσι. Άρα δηλαδή αυτό το τελευταίο πρόγραμμα που κάποιοι, δεν ξέρω αν όλοι και εδώ στην Δήμη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισα, έχουν υποβάλει προγράμματα, κύριε Σούλτη, νομίζω,
και να ενταθούν για να φτιάξουν και αυτοί κάποιες υποδομές τουλάχιστον αξιοπρόσιτες. Δεν είναι δηλαδή να βάζουμε τα ζώα σε ένα περιφραγμένο χώρο, χωράφι και τα αφήνουμε εκεί. Υπάρχουν προδιαγραφές συγκεκριμένες, υπάρχουν διαδικασίες που η πολιτεία πρέπει να δώσει αυτές τις άδειες κλπ. Τώρα, το συγκεκριμένο εδώ να πούμε και πέρυσι, η πενταμελής αυτή η επιτροπή, η οποία την πλειοψηφία την είχαν τα σωματεία, μίλησα με τον υπεύθυνο, τον πρόεδρο του Κτηνιατρικού Συλλόγου και μου είπε ότι αποχώρησε από την επιτροπή διότι είχαν την πλειοψηφία και δεν μπορούσε, όποια εισήγηση δεν περνούσε τίποτα. Και πέρυσι τότε συζητήσαμε εδώ ως Δημοτική Αρχή και είπαμε αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί δηλαδή την πολιτική να την έχουν οι φιλοζωικές οργανώσεις, πρέπει να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, την πλειοψηφία. Έτσι, να είναι και οι οργανώσεις, αλλά η πλειοψηφία πρέπει να υπάρχει εδώ. Κάτι που δεν έγινε. Πέρυσι πάλι συζητούσαμε για το κόστος, που δεν καθορίστηκε τελικά ποιο ήταν. Δεν μιλάμε τώρα ένα εμβόλιο, μιλάμε, είναι πάρα πολλά. Είναι τα τσιπάκια, είναι οι άνθρωποι που θα μείνουν, που θα στεγαστούν κλπ. Συγκεκριμένο προπολογισμό, συνολικό. Δεν τον ακούσαμε, ούτε φέτος τον ακούμε. Τώρα, όσον αφορά στο κοινοκομείο το δικό μας, έχει μία μόνιμη κτηνίδρα και μία επισυμβάση. Και μάλιστα με την 13K διορίστηκε μία καινούργια κτηνίδρα, που δεν ήρθε ακόμα. Δηλαδή, σε επίπεδο κτηνιατρικής υπηρεσίας, θα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Οι κτηνίατροι ιδιώτες, που βέβαια, όπως είπαν και πολλοί, είναι ιδιώτες και πρέπει να κερδίσουν, ανέλαβαν κάποια στιγμή να κάνουν δωρεάν στηρώσεις για το Δήμο. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι αν υπάρχει συζήτηση, δέχονται να το κάνουν αυτό και τέλος πάντων είναι άνθρωποι της πόλης μας και πρέπει να φροντίζουν για την πόλη τους. Και οι ίδιοι νομίζω ενδιαφέρονται για τη δημόσια υγεία, διότι εδώ υπάρχουν και αρρώστιες. Δεν μπορεί σε μία μέρα, δύο μέρες να δεις και κάποιες αρρώστιες και να τις παρακολουθήσεις και να τις θεραπεύσεις ένας εθελοντής που θα έρθει για λίγο διάστημα. Νομίζω οι εθελοντικές αυτές οι οργανώσεις είναι περισσότερο για τις περιοχές, για τους δήμους που δεν έχουν τις υποδομές, δεν έχουν κτηνιατρική υπηρεσία, δεν έχουν τίποτα. Εδώ εμείς με μια καλή οργάνωση το κοινοκομείο και με τη συνεργασία του κτηνιατρικού συλλόγου θα μπορούσαν να λύσουν πάρα πολλά θέματα. Έτσι. Και νομίζω οι κτηνίατροι, οι ιδιώτες, δεν πρέπει να μείνουν απ' έξω. Πρέπει να εμπλακούν στο κοινοκομείο και να προσφέρουν τις υπηρεσίες ακόμη και αμυστή. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό με τους ιδίους. Γι' αυτό ακριβώς προτείνω να αναβληθεί το θέμα, να έρθει η κτηνιατρικός σύλλογος εδώ ο πρόεδρος, να συζητήσουμε την προσεχή φορά για να καταλήξουμε κάπου. Και για την πενταμελή και για τους εθελοντές, αλλά και για τους κτηνιάτρους, τους ιδιώτες, πώς μπορούν να εμπλακούν και αυτοί. Ευχαριστώ. Άλλη τοποθέτηση έχουμε. Εγώ, κύριε Πρόεδρε. Τι ρωτάτε. Κάντε ησυχία λίγο. Άλλη τοποθέτηση. Κύριε Γαβρούλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαφέστατα και το πρόβλημα με τα αδέσποτα είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Και πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Έτσι. Δεν είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο έχει δεξιά ή αριστερά χαρακτηριστικά. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο οφείλουμε κι εμείς μέσα από τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου να αναζητήσουμε λύσεις. Γιατί έχουμε κι εμείς μια υπευθυνότητα σε αυτό ως όργανο. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό. Το καλοκαίρι είχαμε θέσει μια σχετική ερώτηση, η οποία ρωτούσε όλα αυτά τα ζητήματα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει έρθει το θέμα προς ψήφιση. Πολύ σωστά τέθηκαν ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, πώς θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνουν παγαποντιές, ότι δεν θα πάνε ιδιώτες να στηρώσουν τα ζώα τους. Σωστή ερώτηση, σωστός προβληματισμός. Δεν μας προβλημάτισε όμως ποτέ και δεν θέσαμε ποτέ το ερώτημα, γιατί οι ιδιώτες να σηκώνουν το βάρος των στηρώσεων στα αδέσποτα. Δηλαδή, εκεί δεν μας ενοχλεί όταν οι ιδιώτες βάζουν πολλαπλά χρήματα από την τσέπη τους για να στηρώσουν τα αδέσποτα. Είναι σωστό αυτό που γίνεται? Όχι, βέβαια. Διότι σε μια ιδανική κοινωνία, για την κοινωνία δηλαδή που θεωρώ ότι όλοι παλεύουμε,
οι κρατικές υπηρεσίες θα έπρεπε να είχαν επιληφθεί του θέματος και να μην χρειάζεται κανένας ιδιώτης να τραβάει το μανίκι που τραβάει ένας φιλόσοφος. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα δέσποτα. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Και η δράση συγκεκριμένη εννοείται είναι προ σωστή κατεύθυνση, όμως δεν λύνει το πρόβλημα. Μόνιμες λύσεις σαφέστατα και θα πρέπει να εξευρεθούν όπως σωστά υπόθηκε και από τον εκπρόσωπο των φιλοζωικών. Εδώ λίγο μας ενδιαφέρει όσοι νοιαζόμαστε για τα ζώα ποιος θα λύσει το πρόβλημα. Το θέμα είναι να βρεθεί λύση. Τώρα είναι οι Γερμανοί κτηνίατροι που έρχονται ως εθελοντές. Θα μπορούσαν αύριο μεθαύριο να είναι Έλληνες κτηνίατροι, οι οποίοι είτε θα είναι με συμβάσεις είτε δεν είναι εθελοντές. Παρ' όλα αυτά πρέπει σίγουρα να υπάρχει μια περιοδικότητα στη δράση. Γιατί, όπως έχει υποθεί, το κοινοκομείο κάνει μια δουλειά, βελτιώνει τη δουλειά του, αλλά το πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει μόνο το κοινοκομείο με τις υπάρχουσες δυνατότητες που έχει. 10-15 στηρώσεις, αν έχουμε φτάσει πράγματι, το αμφισβητώ, μακάρι να έχουμε φτάσει σε τέτοιο αριθμό εβδομαδιαίο, δεν λύνουν το πρόβλημα. Εδώ μιλάμε, κάποιος είπε, για πολλές χιλιάδες αδέσποτα. Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή, μπορούμε με αυτόν τον ρυθμό να λύσουμε το πρόβλημα? Άρα, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Ακόμα και αν είναι μέσω εθελοντών, όχι να υποκαθιστούν βέβαια τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά ακόμα και αν μπορούν να βοηθήσουν και βελτιώσουν την κατάσταση, σαφέστατα και θα πρέπει να είμαστε υπέρ αυτών των δράσεων. Επίσης, υπόθηκε για το κόστος. Σωστά λέμε. Ποιο είναι το κόστος? Δηλαδή, το κόστος, εάν τα στηρώνανε Έλληνες κτηνίατροι ή υπάλληλοι του κοινοκομείου, δεν θα είχαμε κόστος για τα τσιπάκια ή για τα εμβόλια? Τι μιλάμε δηλαδή, ότι αν θα φάνε ένα 20 ευρώ τη μέρα οι άνθρωποι ή αν θα κλείσουμε ένα ξενοδοχείο με 50 ευρώ τη μέρα, αυτά είναι τα κόστη τώρα που μας απασχολούν. Τα κόστη ούτως ή άλλως, αν κάναμε 250 στηρώσεις ημερησίως, θα ήταν παρόμοια πλην αυτού του επιπλέον κόστος που θα χρειαστεί τώρα για τη ζήτηση και τη διαμονή. Άρα δεν νομίζω ότι είναι και αυτό πρόβλημα. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, επί του θέματος και μόνο, σαφέστατα και εμείς είμαστε υπέρ της δράσης. Σαφέστατα και θα πρέπει να αναζητηθούν καλύτερες λύσεις, μονιμότερες λύσεις. Έχουμε πει για την ανάγκη μόνιμων προσλήψεων στο κοινοκομείο και έχουμε πει για την ανάγκη περιοδικότητας τέτοιων δράσεων. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Η πόλη πρέπει να έχει σαν στόχο, να μηδενίσει τα δέσποτά της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γαβρούλα. Κύριε Νάρη. Θέλω έτσι λίγο απλά να πω ότι 15.000 γάτες σήμερα, σε ένα εξάμηνο γίνονται 30.000, έτσι. Αυτό είπα, σε ένα εξάμηνο γίνονται... Ναι, και αν καθόμαστε και στηρώνουμε, άφησε με λίγο να πω, έτσι. Αν καθημερινά ή τη βδομάδα στηρώνουμε 10-15 ζώα... Κάντε ησυχία, μιλάει συνάδελφος. Ναι. Εάν λοιπόν μιλάμε για 10-15 ζώα τη βδομάδα, εντάξει, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει. Πριν από καιρό που είχαμε ξαναπασχοληθεί με μία μη κυβερνητική οργάνωση, με κάτι εθελοντές, συγγνώμη, που είχαν έρθει και μέσα σε μία εβδομάδα ή σε κάτι μέρες στηρώσαν 300 γάτες, κάπου εκεί. Ε? Ωραία. Τεχνογνωσία αυτοί οι άνθρωποι δεν δώσανε πουθενά. Ε? Δώσαν. Επειδή δεν ακούγεστε και μπορεί να μην έχετε την... Να μην ρωτάμε. Αν δώσανε ναι. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Ναι. Τεχνογνωσία δώσανε. Αν πήραμε είναι το θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι δώσανε λοιπόν μία τεχνογνωσία. Εντάξει. Άρα υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα αντί για 15 ζώα να σειρώνουμε πολύ περισσότερο και αντί να φτάσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γάτες από τον πληθυσμό των ανθρώπων, σιγά σιγά να τον περιορίσουμε. Νομίζω ότι αυτό η οχτάμινη παραχώρηση κάτω από τις συνθήκες που γίνεται δεν θα λύσει το πρόβλημα. Θα συμφωνήσω με τον συμπολίτη ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να συναντιόμαστε για τον πύργο Χαροκόπου και να είμαστε όλοι να παλεύουμε να βρούμε λύση και για ένα θέμα το οποίο πραγματικά ταλανίζει την πόλη, άσχετα αν είναι υπόγειο και δεν φαίνεται τόσο πολύ να αδιαφορούμε, αλλά θα σου πω ότι δεν αδιαφορούμε. Δεν αδιαφορούμε, το παλεύουμε. Έτσι, το παλεύουμε όπως μπορούμε. Επίσης, θα πρέπει να ξέρεις ότι οι κτηνίατροι
ή να το ξέρουμε όλοι, αν περιμέναν οι κτηνίατες να ζήσουν από τη σύρωση, θα είχαν γίνει κλέφτες. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα, έτσι. Είμαι καταρχήν θετικός στην παραχώρηση του κτηνιατρίου, το οποίο είναι υπερσύγχρονο, όπως είπε ο κύριος Γούλας, έχει όλες τις δυνατότητες, αλλά θα πρέπει να έχουμε και αποτελέσματα πλέον απτά. Θα πρέπει να μην στηριζόμαστε μόνο στο ότι κάνουμε μία περιοδική δράση, όπως είπε ο κύριος Γανδούλας. Η περιοδική δράση δεν ωφελεί. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει οπωσδήποτε και ο Σύλλογος Κτηνιάτρων. Και το ότι δεν υπάρχει είναι πρόβλημα. Είτε απαξιεί γιατί απίβδησαν, είτε δεν καλέστηκε, που είναι ατόπιμα. Ένα θέμα το οποίο αφορά την πόλη συζητιέται στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς τους κατεξοχήν ειδικούς. Όταν μιλούσαμε για τον κορονοϊό, είχαμε φέρει ό,τι καλύτερο διαθέτει η πόλη εδώ πέρα να μας μιλήσει για τον κορονοϊό. Δεν βλέπω κτηνίατρο. Μπορεί να υπάρχει κάποιος από τους εθελοντές, αλλά δεν βλέπω εδώ πέρα να υπάρχει ο Σύλλογος Κτηνιάτρων. Έπρεπε να υπάρχει. Αυτό έχω να πω. Είναι ατόπιμα. Το ότι δεν καλέστηκαν είναι ατόπιμα. Έπρεπε να καλεστούν. Okay. Και γιατί ενδεχομένως να είχαν να προτείνουν οι άνθρωποι και κάποια άλλα πράγματα που να ήταν πολύ πιο λειτουργικά. Έτσι. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Νάρη. Συγγνώμη λίγο, τελειώσανε οι επικεφαλείς της παρεμβάσεις τους, τις ομιλίες τους. Θέλουν κάποιοι άλλοι να μιλήσουν, ναι. Κυρία Καμελαράκη. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα υπάρχει και το γνωρίζουμε όλοι. Και παρόλο που δεν έχουμε ραντάρ, βλέπουμε στη γειτονιά μας. Εγώ προσωπικά στο οικόπεδο του παλιού ΙΚΑ, του τέος ΙΚΑ, βλέπω πάρα πολλές γάτες, τουλάχιστον 100, που υπάρχουν εκεί. Και φυσικά, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος, ότι υπάρχουν 15.000 γάτες αδέσποτες στην πόλη μας. Επειδή είναι ένα θέμα σοβαρό, που θα πρέπει να σκύψουμε όλοι μαζί και να λυθεί το θέμα, νομίζω ότι 8 ημέρες το χρόνο, όπως έγινε πέρυσι και φέτος, από μία γιατρό Γερμανίδα και το team της, την ομάδα της που έρχεται εδώ για να βοηθήσει την κατάσταση, στηρώνοντας 200 γάτες, όπως είπε η κυρία Απρίλη, προηγουμένως η αρμόδια αντιδήμαρχος, και 25 σκυλιά, δεν λύνει το θέμα. 15.000 γάτες, όπως είπε ο κύριος Νάρης, θα γίνουν 30.000 σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, λοιπόν, είναι σαν να υπάρχει ένα πυροτέχνημα στήρωσης 8 ημερών που πάει να λύσει τι πρόβλημα, το οποίο δεν θα λυθεί σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν εμείς εδώ, ως Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία των φιλοζωικών, αλλά και των καθήλια αρμοδίων, μέλος ή Διοικητικό Συμβούλιο των κτηνιάτρων, που θα πρέπει να τους καλέσουμε να κληθούν, να έρθουν εδώ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι απόντες, να λυθεί το θέμα. Από τη στιγμή που ο Δήμος έχει ένα υπερσύγχρονο κοινοκομείο, που έχει κτηνιάτρους, 2, έχετε προσλάβει και δεύτερο, και που θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, 2 στηρώσεις την ημέρα, 3 περισσότερο, θα πρέπει λοιπόν να αναλάβει ο Δήμος για να λύσει το θέμα με μόνιμη λύση και όχι με αυτό το πυροτέχνημα των 8 ημερών. Γιατί τελικά δεν θα βρούμε λύση και του χρόνου θα μιλάμε για 30.000 γάτες και δεν ξέρω για πόσα σκυλιά αδέσποτα. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποιοι πολίτες φροντίζουν αυτά τα αδέσποτα στη γειτονιά τους. Το βάρος όμως της στήρωσης, εγώ που ρώτησα, είναι 100 και 130 ευρώ. Είναι μεγάλο το κόστος έξω. Ο κτηνίατρος, δηλαδή στον πολίτη, παίρνει αυτά τα χρήματα, αυτά ζητάει. Δεν ξέρω τώρα πώς η κυρία Απρίλ μας είπε ότι είναι 29 ευρώ, CVPA 36 ευρώ. Στη σύμβαση. Α, πολύ ωραία. Τόσο περίπου. 100-130 ευρώ, εγώ προσωπικά που ρώτησα. Λοιπόν,
Είναι πολύ μεγάλο λοιπόν το ποσό. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος σε συνεννόηση με το Κτηνιατρικό Σύλλογο να βρεθεί κάποια λύση, ακόμη και οι πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι και θέλουν να προσφέρουν, να είναι μικρότερο το κόστος. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε, συγγνώμη λίγο. Εγώ έχω ένα θέμα εδώ, μια συνεδρία, ένα θέμα το οποίο είναι ειδικό, μια δράση από τις πολλές. Θέλω να καταλάβω αν το ψηφίζετε ή όχι, μαζί με τους τοποθετήσεις σας, η συγκεκριμένη δράση. Εννοείται ότι το γενικεύεται το θέμα και όλοι έχουμε νομίζω, αλλά εγώ θέλω να ακούσω και το συγκεκριμένο. Θέλω να ακούσετε και τους άλλους. Έχουμε και άλλη τοποθέτηση. Υπάρχει ο κύριος Δριστέλας, ο κύριος Δελιγιάννης. Κύριε Δριστέλα. Ναι, εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Και εμείς δεν το αναγνωρίζουμε ούτε καν σαν πρόβλημα. Έτσι. Ήρθε εδώ ένα θέμα τώρα και το περνάμε για να τελειώνουμε και να τα ξεχαστεί κιόλας. Είναι μια δράση που είναι σαν να πολεμάμε τον καρκίνο με ασπιρίνη, αυτή η δράση. Είναι σωστή, ναι, είναι σωστή. Λύνει το πρόβλημα? Όχι, δεν λύνει το πρόβλημα σε καμία περίπτωση. Είναι ντροπιαστικό δηλαδή να συζητάμε τώρα αν αυτή η δράση λύνει το πρόβλημα. Ποιον κοροϊδεύουμε, τους εαυτούς μας? Αν αυτό το πρόβλημα δεν προκύψει ότι οι γάτες μπορούν να μεταδώσουν ένα υγειονομικό θέμα, πολύ θα τριαχτεί στον αέρα. Θα τρέχουμε όλοι και δεν ξέρουμε κατά πού να πάμε. Οπότε, καταρχήν πρέπει να γνωρίσουμε το πρόβλημα σαν σοβαρό πρόβλημα και να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δριστέλα. Κύριος Δελιγιάννης. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα στο νομοθετικό πλαίσιο. Και αν ξέρει κάποιος από εσάς καμία πόλη που να το έχει λύσει, να μας το πει. Και αν υπάρχει, εννοώ στη χώρα μας. Συγγνώμη, κάποιος... μπορώ να πω κάτι για το Λιτόχωρο? Μισό λεπτό. Είναι άλλο το Λιτόχωρο, άλλο μια πόλη 200.000. Έχει διαφορετική λογική. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως υπάρχουν και συγκεκριμένα ζητήματα συνεννόησης. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Μου έκανε εντύπωση η ερώτηση που είναι του κύριου Γούλα. Το αν έχουν πλειοψηφία οι οργανώσεις, οι εθελοντικές κτλ. Και συγγνώμη κιόλας, αλλά με παραπέμπει σε έναν πόλεμο υπόγειο για τον οποίο κακά τα ψέματα, όσοι έχουμε ρωτήσει, έχουμε μάθει και έχουμε συζητήσει με ανθρώπους, με επιστήμονες, με ανθρώπους που νοιάζονται κτλ. Πολλές φορές μας λένε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συνεννόησης. Και επειδή έχω βρεθεί σε μια τέτοια συζήτηση και όχι σε μια. Σε μια προσπάθεια να συνεννοηθούν εθελοντικές οργανώσεις με το Κτηνιατρικό Σύλλογο, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ιστορία εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Λοιπόν, δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν συνεννοηθούμε, δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν υπάρχει αίσθηση ότι δεν περισσεύει κανένας αυτό. Προφανώς οι εθελοντικές οργανώσεις χρειάζονται σε οποιαδήποτε σύγχρονη κοινωνία και μου κάνει εντύπωση πώς λέμε οι εθελοντικές οργανώσεις δεν χρειάζονται. Το πρόβλημα στην πόλη μας είναι ότι δεν είναι αρκετή. Είναι το ακριβώς ανάποδο. Και δεν έχουμε δουλέψει σε αυτή την κατεύθυνση όσο θα μπορούσαμε ίσως. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρητό. Τα ξέρει καλύτερα αυτά ο Πέτρος ο Κρίκης. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα που έρχεται. Το συγκεκριμένο θέμα είναι μια συγκεκριμένη δράση. Να συμφωνήσουμε ότι αυτή δεν φτάνει, να συμφωνήσουμε ότι είναι μια ασπιρίνη. Αλλά πέστε μου ειλικρινά, αν ήταν κάποιος από εσάς υπεύθυνος στο κοινοκομείο, θα έλεγε όχι. Υπάρχει άνθρωπος που θα έλεγε όχι. Θα έρθουν για 300 γάτες. Και θα έλεγε όχι, γιατί εγώ θέλω να λυθεί γενικότερα. Λοιπόν, αυτό συζητάμε. Προφανώς πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες. Προφανώς θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια να μπορέσουμε να συνοηθούμε με το επιστημονικό όργανο, με τους κτηνιάτρους. Κακός που δεν είναι εδώ. Προφανώς θα πρέπει εκεί να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τους εθελοντές και προφανώς επίσης αυτό θα πρέπει να γίνει και σε ένα επίπεδο εκπαίδευσης, γιατί κακά τα ψέματα τα παιδιά μας είναι πολύ μακριά από αυτό. Θέλουν πάντα ένα σκυλάκι, αλλά μετά τι να το κάνουμε. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν να δουλέψουμε, αλλά πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Συζητάμε για να πούμε όχι. Κύριε Απρίλη, παρακαλώ. Το λόγο, κυρία Απρίλη. Εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι πάρα πολύ από πάρα πολλές τοποθετήσεις εδώ μέσα. Ειλικρινά μπαίνω σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι δεν βλέπουμε τη γενικότερη εικόνα. Δεν μπορεί να θίγουμε
το Δημοτικό Κοινοκομείο Λάρισας με κάποια πράγματα που είπε ο κύριος Κρίκης και κάποια άλλη ενδεχομένως εδώ μέσα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι το Δημοτικό Κοινοκομείο Λάρισας είναι πρότυπο κοινοκομείο για όλους τους Δήμους. Καθημερινά προσπαθούν και επικοινωνούν μαζί μας άλλοι Δήμοι για να μας συμβουλευτούν για πρακτικές που ακολουθούμε στο κοινοκομείο, για το πώς διαχειριζόμαστε όλη αυτή την κατάσταση με τα αδέσποτα. Επίσης, μας ζητάνε, αφού προβλέπεται από την νομοθεσία, και διαδημοτικές συνεργασίες σε σχέση με το Δημοτικό Κοινοκομείο Λάρισας. Επομένως, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να θίγουμε το κοινοκομείο και τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα και εργάζονται και είναι συνεπέστατοι όλα αυτά τα χρόνια. Άκουσα για 15.000 ζώα. Αυτός ο αριθμός δεν υπάρχει. Μιλάμε για τα αιτήματα, με συγχωρείτε πολύ, δεν διάκοψα κανέναν, που είναι καταγεγραμμένα από το Γραφείο των Πολιτών. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 400 αιτήματα για γάτες και ελάχιστα για σκυλιά. Δεν μπορεί να λέμε ότι το Δημοτικό Κοινοκομείο δεν κάνει στηρώσεις, δεν λειτουργεί και ότι περιμένουμε ξαφνικά ως πυροτέχνημα να έρθουν εθελοντές Γερμανοί κτηνίατροι για να υποκαταστήσουν το ρόλο που γίνεται, το έργο που γίνεται μέσα στο χώρο του κοινοκομείου. Έρχονται επικουρικά και πραγματικά θα συμφωνήσω με τον Αντιδήμαρχο τον Δημήτρη τον Δελγιάννη. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που έρχεται αυτή τη στιγμή μία ομάδα 5 ατόμων και μας λέει σας προσφέρουμε δωρεάν τις υπηρεσίες μας, δωρεάν τα υλικά, τους έχουμε δει πώς δουλεύουν, δεν είμαστε ο μόνος Δήμος που παίρνουμε αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο σωματείο. Έχω μία λίστα από Δήμους, ο Δήμος Κατερίνης, ο Δήμος Βέρειας, στην Κρήτη, που συνεργάζονται με τη συγκεκριμένη κτηνίατρο. Είναι μία ομάδα που λειτουργούν πάρα πολύ σωστά και εμείς αυτή την ώρα εστιάζεται μόνο όλοι στο τι θα πληρώσουμε. Είναι φυτοφάγοι, δεν μπορώ να σας πω το κόστος. Ένα γεύμα τους πληρώσαμε πέρυσι. Okay, ένα γεύμα Απρίλη, βράδυ. Ολοκληρώστε. Είναι φυτοφάγοι και τρώγανε από τους εθελοντές που φέρναν κάποια πράγματα. Δεν τρώνε την ώρα της δουλειάς τους. Δουλεύουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ασταμάτητα. Επίσης, μόνο η διαμονή τους είναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην τους φιλοξενήσουμε αυτές τις μέρες δωρεάν? Πόσο μπορεί να κοστίσει? Εντάξει, θέλουμε να κάνουμε έργο, κάνουμε δράσεις και οτιδήποτε μας δοθεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο το χρησιμοποιούμε. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή οι πόροι που έρχονται και ακόμα και με το επιχειρησιακό σχέδιο που έχουμε καταθέσει για το πρόγραμμα Άργος δεν έχουν εγκριθεί ακριβώς. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σούλτης έχει το λόγο για να κλείσει. Μια κουβέντα για να το κλείσω. Γιώργο, να πω κάτι πριν το κλείσει. Επιτρέπεις. Λοιπόν. Πάμε λίγο, δευτερολογία. Ορίστε. Δευτερολογία. Ναι. Δεν επιτρέπεται. Θα προηγηθούν άλλοι, άμα είναι δευτερολογία. Ωραία, εντάξει. Κύριε Καραγιώτου. Κύριε Πρόεδρε, πρώτον, στην τοποθέτησή μας είπαμε πρώτον ότι έχουμε το καλύτερο, από τα καλύτερα μάλλον, δημοτικά κοινοκομεία στην Ελλάδα. Είναι υπερσύγχρονο. Δεύτερον, αναφέραμε προφανώς ότι φαντάζομαι και η Δημοτική Αρχή δεν είναι θέμα κόστους που επιλέγει αυτή τη διαδικασία, έτσι. Δηλαδή δεν είναι θέμα ότι είναι τζάμπα, να το πω έτσι. Δωρεάν είναι, σας είπα. Όχι, γι' αυτό το επιλέγετε αυτή τη διαδικασία? Το επιλέγει. Δωρεάν δεν είναι, αλλά λέω, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ωραία, τοποθετηθείτε και θα σας απαντήσω, κυρία Καραλαρίου. Άρα, συνεπώς, εμείς εμένουμε στη θέση μας που είπαμε, ό,τι είχαμε πει και πέρυσι που το είχαμε ψηφίσει, ότι εμείς θέλουμε η αναβολή του θέματος σήμερα, να υπάρξει μια συνάντηση με τον Κτηνιατρικό Σύλλογο και να μπορέσει η Δημοτική Αρχή να μας κάνει μια πρόταση για ένα μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης του προβλήματος. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι κάθε χρόνο θα έχουμε την ίδια διαδικασία. Και βεβαίως, όπως υπόθηκε, δεν νομίζω ότι με 200 γάτες το χρόνο με αυτή τη διαδικασία λύνεται κανένα θέμα. Ή με 25 σκυλιά, πόσο μου είπατε, κυρία Απρίλη, που κάνανε. Δηλαδή, τα δέσποτα στη Λάρισα είναι πάρα πολλά. Δεν νομίζω με 25 σε 7 μέρες σκυλιά θα λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Άρα θέλει πιο μεγάλα βήματα, πιο μεγάλες αποφάσεις και ένα μηχανισμό μόνιμο, επαναλαμβάνω, εδώ μέσα να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε όμως. Γιατί είχαμε πει να το συζητήσουμε και δεν το συζητήσαμε μέχρι σήμερα, για το πώς μπορεί να είναι. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε αυτή την εισήγηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιώτο. Κύριε Γούλα,
Ήθελα να τοποθετηθώ λίγο στο θέμα που έθεσε ο κύριος Διεργένης όσον αφορά και την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πλειοψηφία στο Δήμο. Δίνει την κατεύθυνση τι θέλει, διότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δεν είναι μια στήρωση, ένα εμβόλιο. Μιλάμε λοιμώδη νοσήματα εδώ πέρα. Τι θα γίνει αυτά, ποιος θα τα παρακολουθήσει που έχουμε. Μιλάμε για παρασιτώσεις, πολλές. Έτσι. Αυτά δεν μπορεί με μια έτσι πειρατική επέμβαση. 200 σημαντικό είναι. Σημαντικό και 200 και 300 και 50 να είναι. Εδώ θέλουμε μόνες μας λύσεις. Γι' αυτό ακριβώς η φιλοσοφία ήταν ότι πρέπει. Δεν μπορεί να έχουν, και το λέω ευθαρσώς χωρίς φόβο και πάθος, οι φιλοσοφικές οργανώσεις, την πολιτική του καινοκομείου. Δεν μπορούν. Πρέπει να είναι η δημοτική αρχή η πλειοψηφία. Τελεία. Η σύμβουλη. Η πενταμελή ορίζεται από την νομοθεσία, κύριε Γούλα. Τι είναι, λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε. Τι επισημαίνετε ένα λεπτό τώρα. Τι επισημαίνω τώρα. Πάμε να λύσουμε προβλήματα. Πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Με καλέσατε καμιά φορά που έστεισε το κοινοκομείο και το επικαλείστε σήμερα είναι το καλύτερο για να πώς θα λύσουμε το θέμα. Πότε. Πότε στη. Και γνωρίζω πώς θα το λύσω το θέμα. Και μπορώ να το λύσω το θέμα. Αλλά δεν μας πρότεινε κάποιος. Μην ανησυχείτε, κύριε. Θα έρθει και αυτό πώς θα το λύσουμε. Δεν επιτρέπεται, προσέξτε, ο κτηνιατρικός σύλλογος να μείνει εδώ να πει την άποψή του. Έχει ευθύνη ο κτηνιατρικός σύλλογος και για τα λοιμώδη νοσήματα στην πόλη, για τις μεταδόσεις των ασθενειών στα μικρά παιδιά κλπ. Για τις εχινοκοκιάσεις και τις βροκελώσεις και διάφορα άλλα που παρατηρούνται κλπ. Είναι θέματα, κυρίαρχα θέματα. Θέματα που έπρεπε να είναι και γι' αυτό λέω ότι. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό κάντε ζυγεία, λέω. Κάντε ζυγεία. Κάντε ζυγεία, τι είναι αυτό το πράγμα. Σημαντικές είναι οι 200 στηρώσεις, κάντε. Αλλά δεν φτάνουν αυτές. Κάντε λοιπόν, ζυγεία. Γνώμη μου είναι ότι πρέπει να είναι ο κτηνιατρικός σύλλογος εδώ, να το συζητήσουμε σε βάθος, για να πάρουμε οριστικές λύσεις και αποφάσεις. Κατανοητό. Λοιπόν, τη συγκεκριμένη δράση, λοιπόν. Και αν δεν προχωρήσετε, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω, κύριο Σούλτης, εμείς είμαστε αντίθετοι. Λοιπόν. Να λύσω, συγγνώμη, δύο απορίες. Να λύσω, επειδή γνωρίζω προσωπικού. Πριν μπορούμε να συζητάμε. Εντάξει. Πρέπει όμως να πω δύο πραγματάκια επειδή είναι επιστησίας. Περιμένετε. Επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση για αναβολή από την κυρία Καραριώτου. Να ακούσει και σαν παρατάξεις γι' αυτό. Συμφωνείτε για αναβολή. Θα πω μια κουβέντα. Για τη συγκεκριμένη δράση. Νομίζω ότι πολλή ώρα συζητάμε για μια εθελοντική δράση. Δεν λες όχι σε μια εθελοντική δράση. Είπε η κυρία Απρίλη ότι έρχεται να συμπληρώσει όλη τη δουλειά που κάνει το κοινοκομείο. Δεν υποκαθιστά τίποτα άλλο. Δεν είναι το μόνο που κάνουμε όλη τη χρονιά. Και να πω το εξής. Όλοι μιλάτε, πρέπει να το κάνουμε. Ναι, πρέπει να το κάνουμε. Πόσο είπες ότι οι κτηνίατρες που προσλάβαμε μόνο για τις στήρωσεις, πόσο πληρώνεται. 29 είπες, 29 τη στήρωση. 29 ευρώ συν ΦΠΑ τη στήρωση. Ναι, συν τα υλικά, πόσο κάνει κάθε στήρωση. Συν τα υλικά είναι η σύμβαση που πληρώνουμε για την κτηνίατρο την ετήσια. Φτάνει στο 50, δηλαδή, 50 κάθε στήρωση, φτάνει εκεί. Κάπου εκεί. Ναι. Ωραία, κάπου εκεί. 15.000 επί 50, πόσο κάνει. Το θέμα είναι οικονομικό, μην τρελάτε. Δηλαδή, όλο ο προπολογισμό του Δήμου να δοθεί για τη στήρωση των χαρτιών. Δεν το κατάλαβα. Γίνεται. Θέλει πολιτική βούληση για να λυθεί το πρόβλημα. Λέω. Περιμένετε. Σας παρακαλώ. Δεν καταλάβατε. Λοιπόν, συμφωνία. Να σας λύσω. Συγγνώμη λίγο. Περιμένετε. Μας ενδιαφέρει. Ησυχία όλοι. Όχι να πω. Κλείστε το μικρόφωνο σου παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Καφέ. Μα πρέπει να πω κάτι. Παρακαλώ, κύριος Καφές επί διαδικασίας. Κάντε ησυχία. Δεν μιλάει κανείς χωρίς να πάρει το λόγο. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Καφέ. Δεν σας βλέπω. Ζητώ ονομαστική ψηφοφορία. Συγγνώμη τώρα. Άμα μπορούμε να με. Νομίζω. Συγγνώμη. Συγγνώμη, από ό,τι κατάλαβα, δεν είσαι υπέρ της αναβολής η πλειοψηφία. Η μειοψηφία λέει. Άρα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Θέλετε ονομαστική ψηφοφορία, κύριε Καραγιώτου. Ωραία, ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινήστε, κύριε Καραγιώτου. Εγώ δεν θέλω.
Όχι, αν δεν θέλετε, με το πείτε ξεκάθαρα. Ναι, αλλά δεν πρέπει. Κύριε Καφέ, επιμένετε. Συγγνώμη λίγο. Να πάρει ο καθένα την ευθύνη του ατομικά υγεία, πλέον. Κάνει πρόταση ένα συνάδελφο και επιμένετε, κύριε Καφέ, για ονομαστική ψηφοφορία. Επειδή είναι εμφανής. Κύριε Καφέ. Κύριε Καφέ. Κύριε Καφέ. Επειδή είναι εμφανής η διαφορά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται ονομαστική ψηφοφορία. Θέλετε, επιμένετε. Ωραία, λοιπόν, η κυρία Καραγιώτη επιμένει και ομαδική ψηφοφορία. Τελειώσαμε. Ξεκινήστε, σας παρακαλώ. Αδαμόπουλος. Ναι. Αλεξούλης. Ναι. Αναστασίου. Ναι. Απρίλη. Ναι. Αργυρόπουλος. Ναι. Βλαχούλης. Όχι. Δεν είναι παρόν. Το όχι, συγγνώμη. Ναι, από όνο αυτό εννοούσα. Γαμβρούλας. Ναι. Γιανακόπουλος. Ναι. Γούλας. Όχι. Δαούλας. Να γίνει δράση, ναι. Δελιγιάννης. Ναι. Διαμάντος. Ναι. Δριστέλας. Όχι. Ζαούτσος. Ναι. Καλτσάς. Ναι. Καμιλαράκη. Λευκό. Καραλαριώτου. Όχι. Καφές. Ναι. Κρίκης. Λόλος. Ναι. Μαβίδης. Ναι. Νάρης. Ναι. Νασιώκας. Όχι. Νταΐς. Ξινοπούλου. Σάπκας. Σούλτης. Σταυροθεόδωρος. Τσιλιμίγκας. Και ο πρόεδρος κ. Στάχος. Ναι. Λοιπόν, 20 ναι, 7 όχι και 2 λευκά εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, όπως η ψηφοφορία. Πάμε στο έκτο θέμα. Συνάδελφοι. Έτοιμα κοπής δέντρων περιμετρικά οικοπαίδων στο δεσοχώρι. Ρε συνάδελφοι. Αγαπητοί συμπολίτες, μπορεί να αποχωρήσετε, σας παρακαλώ, με ησυχία. Το έκτο θέμα ομόφωνα. Όχι, ερώτηση. Ερώτηση. Πού? Βλέπουμε ότι έρχεται ένα θέμα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ήταν και την εισήγηση της υπηρεσίας και τις φωτογραφίες. Για κοπή 5 δέντρων σε ένα οικόπεδο στο δασοχώρι, το οποίο είναι περιμετρικά. Δηλαδή, άμα δούμε το οικόπεδο, είναι στο πεζοδρόμιο δηλαδή αυτού του οικόπεδου. Και το ζητάει, λέει, χωρίς να υπάρχει κάποια επικινδυνότητα των δέντρων, το ζητάει ο ιδιοκτήτης για να φτιάξει οικοδομή. Αυτό λέμε, κύριε Σούλτη. Είναι δυνατόν να κόβονται τα δέντρα για αυτό το λόγο? Ακούστε λίγο. Ήρθε ο ιδιοκτήτης και έδωσε τα σχέδια στην υπηρεσία. Πήγε η υπηρεσία, το έλεξε και είπε ότι το σκάψιμο που θα γίνει ακριβώς το ριζικό σύστημα των δέντρων. Προβλέπετε αυτό το πράγμα? Η υπηρεσία πήρε την υπόσχεση ότι θα αντικατασταθούν τα δέντρα και αυτό και θέλει για να το περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην εισήγηση. Όχι, να πω κάτι. Όχι. Αυτό είναι σημαντικό που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος. Στην εισήγηση γράφει για αντικατάσταση όμως. Για. Yeah. Αντικατάσταση. Νομίζω. Γράφει. Γιατί άμα υπάρχει αντικατάσταση, ναι. Γίνεται αντικατάσταση. Είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση. Είναι υποχρεωτική. Ναι, ναι, ναι. Από τον εργολάβο. Λοιπόν, εκτός αν εμποδίζει την είσοδο στο οικόπεδο. Όχι. Ναι, όχι στο σημείο που λέει. Αν εμποδίζει. Κύριε Μαβίδη, τι θέλει να πείτε. Πω ότι υπάρχει διαδικασία που λέει. Υπάρχει διαδικασία. Εκδίδεται η οικοδομική άδεια, φυσικά και κόβουν το δέντρο. Εννοείται. Προφανώς. Μιλάμε για μεγάλο οικόπεδο, ε. Λοιπόν, μιλάμε για μεγάλο οικόπεδο. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Ναι, λέω γενικώς. Λοιπόν, γενικώς ισχύει. Δεν... Ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση. Παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία. Τα δέντρα που ζητάει την άδεια Ευχαλή. Για να τα κόψει με ειδικά του έξοδα ο ιδιοκτήτης. Ναι. Όχι υπηρεσία. Ωραία. Τα δέντρα, σύμφωνα με την νομοθεσία, έτσι. Ξέρουν εδώ οι μηχανικοί. Όντως, θα γίνει κατασκευή εκεί πάνω, θα πρέπει να κοπούν. Αλλά θα αντικατασταθούν βάση, είναι υποχρεωμένος για τη φύτευση του οικοπαίδου να έχει και κάποια δέντρα. Όχι πέντε, δύο, ένα. Ό,τι λέει σύμφωνα με την νομοθεσία. Αλλά αν η οικοδομή γίνεται εκεί, ζητάει άδεια για να μπορεί να τα κόψει στο δικό του οικόπεδο. Έτσι γίνεται, Κώστα. Βάσει των φωτογραφιών δεν γίνεται και η οικοδομή. Είναι περιμετρικά επί του πεζοδρομίου στην λοιπόν, ουσία. Λοιπόν, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και εντάξει τώρα. Λοιπόν, το εγκρίνεται. Το εγκρίνεται. Ακούω. Ομόφωνα. Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Το 7ο θέμα, το 8ο θέμα, το 9ο, το 10ο και το 11ο, τα ψηφίζετε ομόφωνα. Ομόφωνα. Στο 10 εμείς καταψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Το 10. Στο 10. Το 10 κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Όλα τα άλλα ομόφωνα. Καλή σας.